μαζί σου και έτσι γίνεται. Έδινα τα πάντα και έχανα μόνο ισορροπίες, αγάπη και χρόνο. Όμως δεν θα νιώσω ξανά άλλο πόνο. Αλλάζω δρόμο, άλλαξα όλα, άλλαξα σχέδια, έβαλα στο χθες μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Ντίμη, ευχαριστώ, αγόρι μου, καλησπέρα. Αχ, αυτός ο Ντίμης, ο σεφ μου. Καλησπέρα σε όλους, Ελάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος, Χιάστα, Σκόπελο, Αλόνισο και Σκύρο φυσικά μέσα από την οθόνη. Ψηφιακά και εμείς φυσικά, δώσε. Ούτε πώς θα πω, πόσο να ερωτηθώ, τώρα το ζω μια αυτό. Εδώ είναι το καλύτερο. Την αστέρι στα μάτια σου μέσα. Εδώ θα είμαστε και σήμερα ολοζώντανα. Είμαστε πολύ ωραίοι στις ώρες μας, έτσι. Ήμασταν στον αέρα με το πρώτο μας διαφημιστικό και 48. Και η ώρα είναι και 50 και είμαστε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό που μας βλέπετε μέσα από τη διεύθυνσή μας www.astratv.gr. Σε όλους σας που μας βλέπετε μέσα από την οθόνη σας. Ποιους ξέχασα, η Χαλκιδική συνεχίζει να με βλέπει. Η Χαλκιδική. Την είπα, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Και Σκύρο. Μα με αυτά ξεκίνησα. Σκύρο που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Και φυσικά σε όλη την Εύβοια που μας βλέπετε, καμπάνα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και για σήμερα με τα καλύτερα. Ήδη έχετε αρχίσει, έχω δημοσιεύσει τη φωτογραφία και με ρωτάτε, Ντέμι, ποιο σχήμα έχουμε σήμερα. Δεν θα μπορούσα να σας έχω ό,τι και ό,τι, έτσι. Σε λίγο όμως, για να έχουμε λίγο αγωνία. Αχ, και νηστίσιμα άγγελο έχω και μη νηστίσιμα άγγελο έχω από εδώ. Καθίστε όμως να δω πώς είναι τα πράγματα στα μηνύματα. Καθίστε να μου φαίνεται και η Σίσγουρ. Έτσι εδώ θα το βάλω αυτό. Να μου φαίνεται και ο υπολογιστής. Στην κουζίνα σήμερα είναι ο Ντίμης, αλλά είναι και ο σεφ. Ο άλλος σεφ, κορίτσια και αγόρια. Σε λίγο θα πάω κοντά του. Σήμερα έχουμε μια μονομαχία. Μην τους δείξετε. Όχι, όχι, δεν θα τους δείξετε ακόμα. Έχουμε μια μονομαχία ανάμεσα σε δύο σεφ. Ανάμεσα στον Ντίμη και στον Γιώργο. Σε λίγο θα πάω κοντά του και θα μαγειρέψουμε ψαρονέφρι. Το πόσο το μαγειρέψουμε δεν ξέρω ακόμη. Αλλά θα το δοκιμάσω. Εγώ θα είμαι η κριτής. Ντίμη. Εγώ θα είμαι η κριτής. Μην τον δείχνετε. Απλά να ακούσουμε τη φωνή του. Δεν θέλω να φαίνεται. Ναι, φυσικά. Εγώ θα είμαι η κριτής. Φυσικά. Γιώργο, η νίκη είναι δίκαιη. Σε λίγο, σε λίγο. Μπορεί να βάλω και δεύτερο κριτή. Α, δεύτερο δεν μπορώ να βάλω γιατί μπορεί να κάνω μισοπαλία. Ενώ μόνη μου εγώ κερδίζει αυτός που πρέπει να κερδίσει. Άρα εγώ θα είμαι μόνο σήμερα. Τέλειο κι αυτό. Λοιπόν, πώς είστε, τι μου κάνετε. Σήμερα είχε πάρα πολύ ωραία μέρα. Να το σε 10 λεπτά κοντά σας. Είναι η τελευταία δημοσίευση. 2 λεπτά πριν την έναρξη. Και ήδη έχουμε φτάσει στα 65 like και είμαστε πόσο. Ούτε 10 λεπτά δεν την έχουμε δημοσιεύσει. Και έχω ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να πω στην Έλενα, στο Γιώργο τον Μπακλαβά. Ο συνάδελφός σας είναι ο Γιώργος. Γιωργάκο μου, μου λείψες και πάρε με τηλέφωνο τη Δευτέρα. Σε θέλω να σου πω κάτι. Μυστικό για την εκπομπή. Λοιπόν, και στο Γιώργο και στη γυναίκα του. Στο Χρήστο τον Παρλίτσι. Παιδιά, και ο Παρλίτσι είναι μουσικός. Όχι, απ' αλλού θα τον ξέρω τον Παρλίτσι, τον Χρήστο. Όχι, δεν είναι μουσικό. Καλησπέρα από πού μου στέλνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, για αυτά που μου λες. Στη Δόμνα τη Χατζοπούλου, καλησπέρα από. Γεια. Καλησπέρα από Καρδίτσα, μου στέλνει η Δόμνα. Η Ελένη Καρακίτσου, καλησπέρα Ντέμι. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου, για αυτά που μου λες. Στη Γεωργία, καλησπέρα. Έχω φτιάξει καφεδάκι και περιμένω να αρχίσεις. Είσαι μια κούκλα. Αφήστε να σας πω τι έπαθα. Εγώ καφέ δεν μπορώ να ξαναπιώ. Θα σας τα πω μετά. Πάει ο καφές για μένα. Τέλος. Πολύ σας ζηλεύω. Πιείτε καφεδάκι. Λοιπόν, Κωστάκης, καλησπέρα. Ντέμι από Κοζάνη. Μπίλη, η Κοζάνη πώς με βλέπει τώρα πια. Με βλέπει από το ίντερνετ ή με βλέπει από την τηλεόραση. Με πιάνει από πύλιο η Κοζάνη. Άρα με βλέπει την τηλεόραση. Βαλάντι, έτσι και λέω χαζομάρες στον κόσμο. Μου το είπε ο Βαλάντης ο Καπίτσας ότι με βλέπετε από πύλιο και από την τηλεόραση. Δεν το ξέρω εγώ. Να το ξέρετε εσείς. Λοιπόν, ο Χρήστος, κούκλα, σταμάτης. Καλησπέρα από Χίο. Η Χίος με βλέπει σίγουρα με το ίντερνετ. Δεν μπορεί να με βλέπει με σήμα ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, καλησπέρα στην όμορφη Χίο, η Χρύσα. Θεά, όπως πάντα, σε ευχαριστώ, Χρύσα μου. Καλά να περάσουμε και θα περάσουμε πολύ ωραία γιατί σας έχω τα καλύτερα μουσικά. Τώρα, καθίστε να δω, έχω και μηνυματάκια να ξεκινήσω με αυτά. Λοιπόν. Χρήστο, εσένα θα σου απαντήσω σε λίγο ποιο σχήμα έχω σήμερα στην εκπομπή. Θα τους δεις άλλωστε εσύ. Παίρνω τα χαρτιά μου και την καρδιά μου. Πώς λέει το τραγούδι. Πάρε τη. Πώς λέει. Πειρά την καρδιά μου και τα όνειρά μου. Α, παίρνω την καρδιά μου και τα όνειρά μου. Και τι λέει παρακάτω, βοηθήστε. Και πού πάω. Σεφ μου. Όχι, όχι. Σεφ μου! Μην κορδώνεσαι! Σεφ μου, πόσο χαίρομαι που ήρθες! Συγγνώμη λίγο. Σεφ μου!
μεταγραφές. Πόσο χαίρομαι που ήρθες. Ξέρεις πόσο άσχημα πέρασε όλο αυτόν τον καιρό που έλειπες. Εγώ τα έλεγα να σε έχω εδώ κάθε Σάββατο. Δήμη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά. Γεια σου, Ντίμη. Καλά, αγόρι. Που ήρθες. Δεν φιλιούμαστε όλη τη μέρα με τον Ντίμη, γιατί όλο αρρωστιάρης μου έρχεται. Μην φύγεις πάνω μου. Γιώργος Σφανός σήμερα. Και πείτε, αγόρια, Ντίμη, ο λόγος εσένα. Παρουσίασε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι ο Γιώργος Σφανός. Ναι. Φίλος πολύ καλός. Σεφ. Έχουμε γνωριστεί κατά τη διάρκεια της δουλειάς σε ορισμένα μαγαζιά, έτσι. Είναι από τις λίγες συμπάθειες. Ναι. Και όπως βλέπετε, εδώ θα μείνει συμπάθεια, Γιώργο, γιατί βλέπω να. Όποιος κερδίσει. Να κάνουμε κάτι. Όποιος κερδίσει στη σημερινή συνταγή, αναγκαστικά θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν κοντά μας. Γι' αυτό βάλετε και οι δύο σεφ τα δυνατά σας. Αναφέρομαι στο Δήμητερ Ζου. Είναι αντίπαλοι σεφ. ΙΕΚ Θεσσαλικό. Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιώργος Σπανός και ΙΕΚ Αιγαίας Ντίμη Στερζού. Έχουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό σήμερα. Δεν θα την κάνει μόνο Λαζάρου κι εγώ. Δεν πάρτε τα μαχαίρια. Μικρά. Είστε πολύ ωραίοι. Ένα ψαρονέφρι, ναι. Δύο νηδών. Ναι. Ένα ψαρονέφρι γεμιστό, ένα ψαρονέφρι σωτέ, ναι. Ένα με σάλτσα οσέχι και ένα σάλτσα ουίσκι. Α, ωραίο. Έτσι, σάλτσα ουίσκι, καταλάβει αν θα την κάνει. Ποιος, ο Γιώργος. Εγώ που πίνω. Α, εσύ. Εσύ που τραγουδούσες πάλι χθες το βράδυ και είναι έτσι η φωνή σου. Σε ένα μαγαζί με πολύ κόσμο, πίστεψέ με. Όρθιο και ξαπλωτό. Λοιπόν, Γιώργο, μαζί μας κάνεις και ένα νέο ξεκίνημα. Θες να πεις κάτι για το νέο μαγαζί ακόμη? Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη. Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο ακόμη. Ναι. Σε 15 μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Είναι ένας καινούριος χώρος στο Φρούριο. Κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και όταν το μαγαζί είναι έτοιμο, θα χαρούμε πολύ να το ανακοινώσουμε και μέσα από την εκπομπή μας, να το μάθει και ο κόσμος. Mm-hmm. Θύμησέ μου όμως, Γιώργο, κάθε φορά που είμαστε μαζί, γιατί θυμάμαι ότι στέλνω χαιρετήματα σε κάποιο νησί με σένα? Χίο. Γι' αυτό μου ξεκίνησε η Χίο από νωρίς, παιδιά, σήμερα. Γι' αυτό μου ξεκίνησε η Χίο σήμερα από νωρίς. Λοιπόν, θέλω πολλά μηνύματα από Χίο που μας βλέπετε μέσα από το ίντερνετ. Τώρα, θα θέλαμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ Ντίμη μου για το ψαρονέφρι, γιατί είναι. Το ηλιοπρασίτη. Τα καλύτερα κρεατάκια. Έτσι, το οποίο. Θα μαγειρέψουμε και για τη συνταγή μας, αλλά θα βγάλουμε και μεζεδάκια από τα παραφύλετα, έτσι, για τον κόσμο όλο. Like! Λοιπόν, ψαρονέφρι το καλύτερο και να δοκιμάσετε οπωσδήποτε το μπιφτέκι μοσχαρίσιο, το οποίο εμένα με έχει ξετρελάνει. Όμως εδώ μπροστά έχουμε και από τα κοτόπουλα Θάνος μία ποικιλία που μπορείτε να βρείτε και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα ρολά κοτόπουλο, γιατί η νοικοκυρά που δεν έχει το χρόνο να φτιάξει το ρολό κοτόπουλο και δεν έχει το χρόνο να κάνει τα φουγκάκια, τι έχουμε εμείς σήμερα τα κοτόπουλα Θάνος εδώ? Λοιπόν, έχουμε μπέικον και πιπεριές κόκκινη και πράσινη στο πουκάκι από κοτόπουλο και στα ρουλάκια έχουμε το τυρί καπνιστό με τσοβόνε και πιπεριές και μπέικον. Έχουμε το καπνιστό τυρί για να μας προσθέσει μια ιδιαίτερη γεύση. Ταιριάζει με τα λαχανικά μας, αλλά και το κοτόπουλο. Επίσης εδώ έχω ρολό κοτόπουλο, σουβλάκι κοτόπουλο. Κοτομπέικον. Ναι, με μπέικον τυλιγμένο. Και έχω και σουβλάκι γαλοπούλα για τους ιδιαίτερους. Η γαλοπούλα είναι κάτι ιδιαίτερο που μπορείτε να το βρείτε στα κοτόπουλα Θάνος απέναντι από το μήλο του παπά να δοκιμάσετε όλες τις γεύσεις. Αγόρια μου, έρχομαι σε λίγο με εσάς να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Θα γίνεται ταυτόχρονα, πιστεύω, η συνταγή, έτσι. Ναι, ταυτόχρονα. Δηλαδή, φτιάχνει ο ένας, φτιάχνει και ο άλλος. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν όμως εμείς, για εσάς που με ρωτάτε ποιους θα έχουμε σήμερα μουσικά, σας έχω πολύ μεγάλη ομάδα. Θα μου επιτρέψετε να πάρω εδώ το μικροφωνάκι να κάνω και μία ανανέωση. Αχ, να δω πώς πάμε. Πήρες φάρμακο για το βήχα ή είσαι της φυτικής? Τώρα λίγο, αλλά ναι. Δεν με έφτασε. Πάρε λίγο να μην βήχεις εδώ μέσα και κολλήσουμε. Θα σε δω όμορφη πολύ. Και στείλουμε το μικρόβιο στα Τρίκαλα, που τα περισσότερα παιδιά από εδώ είναι προς Τρίκαλα. Μην στείλουμε τα μικρόβια προς τα εκεί. Όχι. Ναι, πιες λίγο φαρμακάκι. Κούκλωσε σήμερα, μη σε ματιάσω. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στα δικά μας τα παιδιά που θα σας κρατήσω μουσικά συντροφιά. Θα ήθελα να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα κάνουμε μία αλλαγή και θα ξεκινήσω από τον τραγουδιστή μας. Επειδή είναι φίλος μου, το μικρόφωνο το ανοίξω. Θα το δώσω και σε ένα Βασίλη μου για να το δώσεις στο Δημήτρη. Λοιπόν, έλα. Να το δώσω στο Δημήτρη. Πάντα. Όχι, στο Δημήτρη, τον τραγουδιστή μου. Δηλαδή, άφησε την κάμερα, θα μιλώ εγώ στην κάμερα και σε πήγε στο Δημήτρη. Πάντα ξεκινάω με τις κυρίες της παρέας, το ξέρετε ότι τις σέβομαι πάρα πολύ, αλλά σήμερα θα μου επιτρέψει η αγαπημένη μου Χριστίνα να ξεκινήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη το Χατζή, που θα είναι στο τραγούδι κοντά σας. Δημήτρη μου, χαίρομαι τόσο που σήμερα είστε. Καλησπέρα, Ντέμι. Να σου ευχηθώ καλός πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί αυτή τη στιγμή υπηρετείς ακόμη. Πού υπηρετείς, κανένα το πω? Είμαι στην πρώτη στρατιά στη Λάρισα.
Πρώτη στατιά Λάρισα να στείλω φιλιά σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και επιτρέπεται να μας δουν, γιατί δεν νομίζω ότι όλοι φαντάρε επιτρέπεται. Αυτοί που δεν έχουν υπηρεσία τέλος πάντων μας βλέπουν. Εντάξει, εδώ βλέπουν, δεν έχουν θέμα. Α, τότε να μας βλέπετε όλοι. Να πω ότι τον Δημήτρη θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά. Τον αγαπώ πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στη φωνή του και είναι μια ομάδα παιδιών και μουσικών που εγώ τους αγαπώ και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα φτάσουν κάποια μέρα πολύ ψηλά. Δημήτρη, μου θέλω να το πω και στον αέρα αυτό και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Πολύ, εγώ ευχαριστώ. Που σήμερα είσαι εδώ. Τώρα θα περάσουμε στην κυρία της παρέας που τη γνώρισα σήμερα και θα σας αρέσει γιατί την άκουσα και στην πρόβα και χαίρομαι πολύ. Στο τραγούδι σήμερα κοντά μας θα είναι και η Χριστίνα Ιμπελμέζου. Χριστίνακη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου έρχεσαι από την όμορφη Φαρκαδόνα. Είναι η καταγωγή σου? Καταγωγή είναι από Εύβοια και είμαι παντρεμένη στη Φαρκαδόνα. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, Εύβοια, πολλά φιλιά. Έχω δικό σας κορίτσι σήμερα και φυσικά στα συμπεθέρια και σε όλους εκεί πέρα στην Φαρκαδόνα. Στο Κλαρίνο τώρα, πολύ καλός μου φίλος, χαίρομαι που τον φιλοξενώ για δεύτερη φορά εδώ στο στούντιο. Είναι ο αγαπημένος Νεκτάριος Παπαγεωργίου. Νεκτάρια, καλησπέρα και σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Είστε δυνατότητα να παίξουμε. Ευχαριστώ και μου αρέσει πολύ που είστε όλα νέα παιδιά και ακολουθείτε έτσι την παράδοση. Νεκτάριος Παπαγεωργίου, ένα όνομα που πρέπει να θυμόμαστε στο Κλαρίνο. Και συνεχίζω. Στο βιολί επίσης νέο παιδί κοντά μας. Για πρώτη φορά τον φιλοξενώ. Αν δεν κάνω λάθος, η καταγωγή του είναι από τα Τρίκαλα. Τρίκαλα, ναι. Και είναι ο Γιάννης Σούλτης. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ντέμι. Χαίρομαι πολύ. Πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Ναι, όντως. Όντως. Θα χαρώ σε και σε άλλες εκπομπές. Πηγαίνουμε πίσω και στο Αρμόνιο. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Κουζιώτη. Γιώργο μου, καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είσαι εδώ. Να περάσω στην Drums, ο πολύ καλός μου φίλος που θα το δώσουμε το μικρόφωνο για να στείλει μόνο στο χαιρετίσματα στο παιδί και στην οικογένεια που μας βλέπει, ο Γιάννης ο Τζανόπουλος. Γιάννη μου, καλησπέρα. Όπως πάντα, στο Μαρίνο, έτσι. Στο Μαρίνο. Στο Μαρίνο. Θα μου στείλει μηνύματα. Και στις δύο μου τις κόρες όμως, γιατί τις ξέχασα την άλλη φορά. Α, μπράβο. Πες τα παιδιά. Έχω αρκετά παιδιά. Είμαι... Και να πω δημοσίως στο Γιάννη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα κάνει για αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, και ερχόμαστε δίπλα στην κιθάρα, στον αγαπημένο μου φίλο. Πήρε το μικρόφωνο. Γεια σου, Ντέ. Γεια σου, φίλο. Μάλιστα, φιλήσω εσένα. Είσαι πιο κοντινό. Ναι, μου φτάνει. Και ο πιο φασαριόζος μου είσαι εσύ. Γιατί? Έτσι, που ξέρω. Όχι, δεν είμαι. Ήσυχος είμαι. Είσαι ήσυχος. Πού θα στείλουμε χαιρετίσματα? Σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε. Έτσι, θα το αφήσω φλού. Φλού. Πω, πολύ πιο ωραίο αυτό. Μ' άρεσες. Μ' αρέσεις πολύ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε οι παρέα μας. Τα παιδιά ταξίδευσαν για μας και για εσάς πιο πολύ. Το παίρνω εγώ το μικρόφωνο. Ετοιμάζεστε γιατί θα ξεκινήσετε εσείς και εσείς ελάτε εδώ γιατί εγώ θα συνεχίσω με δικά σας μηνύματα. Καλησπέρες παντού και ιδιαίτερα την καλησπέρα μου να στείλω και τα φιλάκια στο μικρό Λευτέρη που με βλέπει αυτή τη στιγμή με τη μαμά του την Ανθή. Πολλά φιλιά εδώ στη Λάρισα και στα Ρατοσίβια, στη Γιάννα, στο Λουκά, στο Γιώργο αλλά και στον Άκο, στο Γιώργουλα τον Μπορντουλιάκα αλλά και στην κυρία Λουκία που αγαπά. Πάμε πολύ, ήδη έχω μηνύματα όπως βλέπετε. Και στο χωριό Νέσον, στον κύριο Θοδωρή, στον Θοδωρή, στην κυρία Κούλα, στην Νικολέτα αλλά και στην Βαγγελίτσα, όλη μας την αγάπη. Παιδιά, ξεκινάω με εσάς αμέσως τώρα. 6 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε τόσα να πούμε και να κάνουμε και σήμερα. Καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα και να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Πάμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
αγωνιά. Σε μωρέ μαρά αγωνιά. Σε άιντε μαρά αγωνιά. Σε μωρέ στον πέρα αμά καλά. Στον πέρα αμά καλά. Άντε στην αγκαλιά σου βάλε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, κι ό,τι θέλεις κάνε με. Μωρέ θα σε πάρω, βρε βλακάκι, άιντε να μου φύγει το μεράκι. Μωρέ να μου φύγει το μεράκι. Άιντε να σε πάρω κασαλαμάκι. Μπορεί να μην το λες, μα μην το λες. Τα κι αν θα φύγω και θα να κλαις, τα κι αν θα φύγω και θα κλαις, που είσαι αγάπη μου θα να λες. Ώρες θα μπευκάμε στις ρεμάκες. Σε φίλησα από πω και δεν το λες. Σε φίλησα και δεν το λέγες. Στα παιδιά με στις ρεμαλάτιες. Μωρέ ναι να μιλώ κι άλλο μιλώ. Βραδιάσα και που θα να μείνω. Μωρέ βραδιάσα και που θα μείνω. Στις Κωνσταντίνιας θα να μείνω. Μωρέ και τις γειτονίες στο τόπο. Άντε που πάει αγάπη παγαπώ, που πάει αγάπη παγαπώ και τις γειτονίες εσωτώ. Τέσσερα κεριά να ανάψεις τα καντήλια όλα με τη σειρά. Ουρδασιά, μαριδασιά, για τη μας κακιώσεις, γιατί σε κακιωμένη, βαριά μαλαδομένη, γιατί σε κακιωμένη, βαριά μαλαδομένη.
φύση το φουστανί σου το και μακριά η ποδιά σου καρνά στη λεβεδιά σου και μακριά η ποδιά σου βασιλή μου λαμιά σου. Μπορεί να σου κάνω καϊδό, δεν μπορώ. Άιντε κι εσύ θέλεις παιχνίδια. Κι εγώ παιχνίδι, κι εγώ παιχνίδια. Καϊδό δεν μπορώ, μαρί δεν μπορώ. Παιχνίδια καϊδόν δεν μπορώ. Άιντε παιχνίδια να σου το κάνω. Θέλεις τη κούνια, θέλεις τη κούνια. Καϊδόν βάλε με, μαρί βάλε με. Στην κούνια καϊδούν βάλε με. Άιντε δεν λύστησα μανίτσα. Και με το πω, και με το πω της καϊδούν κούναμε. Μαρή κουνάγαμε. Πόδι, πόδι κουνάμε. Άιντε και με τα χέρια γνέσαι. Και με το στόμα, και με το στόμα σκάιτον το λίγο. Μαρί το λίγο. Γλώσσα τα πουλιά, μαρή γλώσσα τα πουλιά. Γλώσσα τα πουλιά, δεν τα βγάλε σωστά. Σου βάλα τρία τα ένα και δεν βγάλες κανένα. Σουβαλά εννιά, μωρί σουβαλά εννιά. Σουβαλά εννιά, μας έβγαλες εφτά. Σουβαλά, σουβαλά τρία τα ένα. Και δεν έβγαλες κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξεκίνημα τουλάχιστον. Αν περάσουμε έτσι μέχρι τις 8 παρατέταρτο που θα είμαστε αέρα, τι άλλο θέλω εγώ καταρχήν που περνάω μια χαρά και μου φτιάχνετε τη διάθεση, τι άλλο θέλετε και εσείς από το σπίτι. Είδατε που με ρωτούσατε, τα καλύτερα σας έχω πάλι. Ποιο θα σας έφερνα. Τα μηνύματα έχουν ξεφύγει. Γι' αυτό καθίστε να πω κάποια για να πάω στη μονομαχία. Για να πάω σε αυτή την κρίσιμη μονομαχία με τα ψαρονέφρια. Τα πολλά τα ψαρονέφρια είναι ψαρονέφρια. Σίγουρα έτσι. Δεν σου πω, ρε παιδί μου, λέω μήπως δεν έχω. Περάσαν και 7 χρόνια που τελείωσα και το σχολείο, το Λύκειο. 7. Καλά λες Γιώργο, 5 είναι. 5 χρόνια. Πού να θυμάμαι. Θα μου πεις και εσύ, ρε Τερζού, πού να θυμάσαι που έχουν περάσει και 32 που έχουν περάσει. Είχατε αίθουσες σχολικές που πηγαίνατε. Ήσασταν, όπως βλέπω στις ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, ας πούμε, σας φιλοξενούσε κάποιο
σπίτι του χωριού και μαζευόσαν τα παιδάκια εκεί στο χωριό. Αρχή πηγαίναμε, ξέρεις, εκεί στα βουνά, σε σπηλιές. Μετά, αφού μας κάρφωσαν και μας έμαθαν ύστερα εκεί, πηγαίναμε σε φωλεξενία σπίτια, μαζευόμασταν. Και μην φανταστείς χωρισμένες τάξεις. Τι χωρίς, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Τάξη, με τη λάμπα. Ναι. Φαντάζομαι για πίνακα και για κυμολία παίρνατε την πέτρα. Δεν και υπάρχει, για πίνακα είχατε ναι, πίσω ναι, το βουνό. Έτσι μάθαμε κάποια ορυκτά. Το κάναμε και γεωγραφία του ορυκτά. Αχ, ο Καημενούλης μου, τι δύσκολα χρόνια παιδικά που πέρασε. Πάμε όμως, γιατί εγώ έχω μήνυμα από Γερμανία από τη φίλη μου τη Ζωή Τηλιάκου. Ζωήτσα μου, φιλιά πολλά. Γεια σου, Ντέμι μου στέλνει. Φιλιά από τη Γερμανία. Φιλιά, φιλιά, φιλιά να στείλουμε. Στη Γερμανία. Ναι, χειμώνα έχει. Δεν το λέω καν. Θεοδόρα μου, Θεοδωρούλα μου, Παπαγιάννη, πολύ σε αγαπώ. Καλησπέρα, Θεά μου, μου γράφει Θεοδόρα. Με υπέροχο τραγούδι ξεκίνησε, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδόρα μου, και όλη η εκπομπή αφιερωμένη αγάπη μου για σένα. Ο Ανδρέας, καλησπέρα σας σε όλους και καλή επιτυχία. Η Κατερίνα, φιλάκια πολλά από Τρίκαλα μας στέλνει η Κατερίνα. Γιώργος Χακτσής, συνάδελφος και πολύ καλός μου φίλος. Γιωργάκο μου, πολλά φιλιά σε περιμένω. Φέτος τον Γιώργο τον είχα. Γιώργο. Α, δεν φοράω τέτοιο. Να σας πει, δεν τον είχα παιδιά φέτος. Γιωργάκο μου, κανονίστε εκπομπή να έρθετε. Λοιπόν, γεια σου Ντέμι, χαιρετισμού σε όλους και ιδιαίτερα στον Ντίμι στέλνει ο Χακτσής. Γιατί ξέρω. Υποστηρίζει Ντίμι. Γιατί ξέρω, Γιώργο μου, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις. Αλήθεια, περίμενε τώρα. Ένα πολύ καλό μου φιλαράκι, θα το αφιερώσω τραγούδι σε λίγο. Βασίλης ο Πιπέρης μου στέλνει μήνυμα. Θα χαρώ πολύ, Βασίλη μου, να σε δω στην εκπομπή, να παρακολουθήσεις. Αγαπώ πολύ. Ο Βασίλης ο Πιπέρης, τον αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Έχουμε κάνει. Να έρθει τώρα. Εμείς σε προκαλούμε και σε περιμένουμε και τώρα. Όχι. Θα κανονίσω με τον Βασίλη στη Χριστουγεννιάτικη. Θα είσαι κοντά μας. Ειλικρινά, σε αγαπάμε πολύ. Ο Βασίλης, ένα παιδί με απίστευτα ταλέντα. Δεν θα πω ταλέντο. Έχει απίστευτα ταλέντα και μας έχεις λείψει πολύ τηλεοπτικά και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε σε κάτι εντελώς δικό σου. Όχι σαν φιλοξενούμενο, γιατί δεν σου πάει. Σε κάτι εντελώς δικό σου να σε δούμε από κοντά και να διασκεδάζουμε μαζί σου. Βασίλη, που πέρυσι αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το Ευάκι. Ευάκι μου, σε ευχαριστώ. Σταμάτης. Αυτό είναι από οχείο. Η μικρή Ελένη λέει ότι θα κερδίσει ο θείος της ο Γιώργος. Όχι μόνο στον Τίμη, παρακαλώ πολύ. Πάμε στη Δήμητρα. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Είσαι υπέροχη όπως πάντα. Θέλω το τραγούδι το Ραβασάκι και το αφιερώνω στην οικογένειά μου από Σέρβοτα. Σέρβοτα ή Σερβοτά. 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 Πού είναι τα Σερβοτά, πού με βλέπουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βλέπουν από την τηλεόραση. Ο φίλος μου. Παιδιά, είναι στα Τρίκαλα στην Καρδίτσα. Μην δώσω λάθος πληροφορίες. Φίλε μου, να με βοηθάς γιατί τα ξέρεις αυτά. Νομός Καρδίτσης είναι τα Σερβοτά. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω εγώ στα Σερβοτά. Τώρα, ο Μάκης ο Κωνσταντίνου, καλησπέρα Ντέμι μου, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Στη Στυλίδα να στείλω πολλά πολλά φιλιά. Η Χρύσα μας στέλνει φιλιά από Καραβόμηλο. Ο Αντρέας στέλνει φιλιά στο φίλο του Γιάννη Τζανόπουλο που τον συνόδευσε στο γάμο του. Ο Αργύρης, καλησπέρα Ντέμι, ένα τραγούδι στην Πικροδάφνη στον Ανθό από Καρδίτσα. Παιδιά, όλα τα τραγούδια σας τα πει η ορχήστρα. Τόση ώρα μιλάω λίγο κάπως. Σαν να. Επειδή έχω τσίχλα, θα τη βγάλω σε λίγο. Δείξτε λίγο τα μακυράκια. Λοιπόν, εντάξει, να δείξτε εμένα. Τόση ώρα κι εγώ. Κάτι έχει η ομιλία μου. Έτσι ξεκινάει. Το παθαίνει, λέει, το εγκεφαλικό αυτό, είπε. Α, σε μίτσο μου. Πολύ αυτό. Α, Παναγίτσα μου. Έτσι νόμιζα. Δεν ξέρει και κόσμο τι λέμε. Λοιπόν, καθίστε τώρα η Βασιλική μου να δω τι μου ζητάει. Η Βασιλική μου Ντέμι μου να αφιερώσει στην Τάσα, στη μαμά μου, στην αδερφή μου που έχει γενέθλια σήμερα. Έχω γενέθλια χρόνια πολλά αγάπη να σου ευχηθώ. Στη ξαδέρφη μου Βάσο και Φοφό, στην αδερφή μου Μαρία. Σε όλου του τέλειου αγάπη μου. Στον Τάσο τον γαμπρό μου, στην Ανιψιά μου, στο Μιλτιάδη, στην Πινελόπη. Από Χίο. Και άλλη Χίο. Και στον μπαμπά μου που έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ ωραία. Όχι πολύ ωραία. Που έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ ωραία. Πάω στο επόμενο μήνυμα για να μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Γεωργία να δω τι μου ζητά. Ντίμη, ετοίμασε τα μαχαίρια. Ναι. Βοηθήστε λίγο την παρουσιάστρια. Λοιπόν, καλησπέρα Ντέμι μου. Η Γεωργία από Καρδίτσα. Ναι. Θα ήθελα το Σαρακατσάνα όμορφη, την Πικροδάφνη. Παιδιά, θα πούμε την Πικροδάφνη που την έχω πάρα πολλές αφιερώσεις. Και το αφιερώνει στον κουμπάρο τον Παύλο, αλλά και στη φίλη της τη Ρούλα και σε όλους εμάς που τους φτιάχνουμε το κέφι. Πάμε και από εδώ. Πάμε τώρα στη Μόνικα. Και ολοκληρώνω με αυτά. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Δείξτε το σκυλάκι μου που έχει πάρει θέση και με βλέπει όπως κάθε Σάββατο, παρακαλώ πολύ. Και όταν το δείξετε να μου το πείτε. Κοιτάξτε, σήμερα έχει πάρει θέση. Και... Α, δεν θα το φοράς ρουχάκι σήμερα. Κάθε Σάββατο μου το φοράς ρουχάκι. Να τι αγάπη μου, η όμορφη που έχει πάρει θέση και με βλέπει. Και πάμε τώρα εδώ να διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, παιδιά. Λοιπόν, και ο Μανώλης, γεια σου Ντέμι μου, πολλά φιλιά από Μάντρα Λάρισας. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλα μας τα χωριά. Και τώρα, Ντίμη, ο λόγος εσάς, πείτε υλικά και έρχομαι. Μιλήστε μόνοι σας για λίγο. Λοιπόν,
Η σημερινή συνταγή, είπαμε, είναι ψαρονέφρη. Θα χρησιμοποιήσουμε λαχανικά μας εδώ διάφορα χρώματα, καρότα, κολοκύθι, πατάτα, λίγα ντοματίνια, ζάχαρη, ζωμό, αλάτι, αλάτι, πιπέρι, λεμόνι και κρασί, το οποίο θα κάνουμε και τα παραφύλετα δίπλα μια τηγανιά για να φάει ο κόσμος. Και τα υπόλοιπα είναι, Γιώργο, τα οποία είναι ένας συνδυασμός, έτσι. Έχουμε κοινά υλικά. Πάλι ναι. Κολοκύθι, πατάτα, καρότο, ψαρονέφρι. Θα το γεμίσουμε με λιασί ντομάτα και ένα λευκό τυρί, αγελαδινό. Θα κάνουμε τα λαχανικά τηγανιτά με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα δείξουμε. Και το τυράκι που θα μας περισσέψει θα το κάνουμε ψητό, μια συνταγή, παναρισμένο με σουσάμι και μέλι. Τέλεια. Αυτό το κάνεις εσύ, Γιώργο μου. Αυτό εγώ, ναι. Κατάλαβες, γι' αυτό σηκώθηκα. Τι ωραία που τα λέει εσύ ο Γιώργος ο σεφ. Ηχείο σου στέλνει όλη την αγάπη και πάρα πολλά μηνύματα. Έχεις, σου τα δείξω και μετά. Λοιπόν, ξεκινάτε, είστε έτοιμοι. Ναι. Πριν όμως να πω την καλησπέρα μου στο όμορφο Περτούλη που μας φιλοξένησε με όλη την αγάπη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και θα ήθελα στο πιο όμορφο, στο πιο. Τι να πω, στο πιο εξυπηρετικό, στο πιο γνώστη σερβιτόρο, τον κύριο Φώτη που τον δείτε τώρα. Φωτάρα μου, μας λείπει το Περτούλι. Δεν ήμουν στο Περτούλι, παιδιά, στην Ελάτη. Λάθος, το Περτούλι είναι αλλού, έτσι. Στην Ελάτη ήμουνα. Ήμουνα πιο πριν. Στην Ελάτη, δειπνοσοφιστής, Καλαμαράς, τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Κοιτάξτε μια μπιζολάρα, παιδιά. Αυτή όλη είναι για ένα άτομο. Αυτή είναι. Αυτή, τη βλέπεις. Ναι. Είναι η σπαλό. Μπιζολά. Αυτή. Φώτης. Ο Φώτης, παιδιά, μην το βλέπετε πόσο ερωτικός τύπος είναι. Λοιπόν, θα τον παντρέψω εδώ στη Λάρισα το Φώτη. Πού να δείτε, παιδιά, και κάτι ζαρκάδια. Ζαρκάδια τρώγονται, ή λέω λάθος. Ναι. Κάτι ζαρκάδια και κάτι άλλο αγριογούρουνα. Τέλεια. Τα φιλιά μου να στείλω λοιπόν στο εστιατόριο διπνοσοφιστής και Καλαμαράς και ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου Φώτη. Παιδιά, σήμερα δεν φορά, κανονικά πάμε να φοράω ακουστικό γιατί τα έχω μπερδέψει όλα. Δεν πειράζει όμως. Και ο σεφ Γιώργος Σπανός και ο σεφ Ντίμης Τερζού είναι πανέτοιμοι. Πριν όμως. Πάμε να δούμε ποιοι προσφέρουν τη σημερινή μας συνταγή και η μονομαχία ξεκινά. Τι λες? Δεν θα πει. Εν τω μεταξύ, θα σε έκαιγα τώρα, ε! Εγώ νόμιζα κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, αγόρια μου, παρακαλώ, πάμε. Ξεκινάμε με τον καλεσμένο, διάλεξε ένα. Το όπλο της συνταγής. Γιώργο, πάρ' το απ' έξω. Αυτό. Ναι. Ας το χαλασμένο. Το σημαντημένο, έτσι, ξέρω, με άφησες τάλι. Ναι, όχι. Έπρεπε. Δεν έχει ανάγκη ο Γιώργος από τέτοια πράγματα. Σαν καλός. Αν δεν μπορείς και θέλεις βοήθεια, πες μου. Ναι. Λοιπόν. Σαν τη διαφήμιση που λέει ότι βραστό νερό λέει δεν μπορεί να πετύχει. Χωρίς να διαβάσει την αγγλική. Ναι. Λοιπόν, πάμε, πείτε μου. Ξεκινάω. Μέχρι να ανοίξεις εσύ το φιλέτο, εγώ θα ρίξω το βουτυράκι μου στο τηγάνι. Στο ίδιο τηγάνι θα μαγειρεύετε? Όχι. Ο καθένας στο δικό του. Γιατί αν είναι το ίδιο, λες, θα παρεξηγηθούν τα τηγάνια ή τα ψαρονέφρι. Όχι, ρε παιδί μου, να ξεχωρίζουμε το ψαρονέφρι. Θα το βάλω το γλυφίδα εδώ, θα ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το δικό μου. Λοιπόν, ο Γιώργος ανοίγει το ψαρονέφρι, εγώ θα ρίξω λίγο λαδάκι βουτυράκι και εδώ θα φωτάρω το φιλέτο. Με πήρε και το καλό του μαχαίρι γιατί έχω κι άλλο, ίδιο είναι. Ήταν στη συσκευασία μαζί. Έχω πατινί. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα ψαρονέφρι σωτέ. Ναι. Το οποίο θα το κόψουμε διαγώνια. Θα δημιουργήσουμε 2-3 λωρίδες. Ναι. Δεν θα τα ανοίξουμε, έτσι. Όπως είναι. Ενώ την ίδια ώρα εσύ, Γιώργο, τι κάνεις? Εμείς έχουμε ανοίξει ψαρονέφρι από εδώ. Ναι. Αλλά το πιπερώνουμε. Mm-hmm. Και θα το γεμίσουμε τώρα με το τυρί και τη λιασί ντομάτα. Α, ωραία, το δικό μας θα είναι γεμιστό. Το δικό σου θα είναι σκέτο. Ξεραίλα, ναι. Ορφανό. Ναι, ορφανό. Mm. Ουδέ έτσι. Ουδέ έτσι. Τα ουδέ. Για ποιο λέγαμε. Πώς λέγαμε, κεφτές με σμή. Πώς λέγαμε, κεφτές. Αυτό δεν λέγαμε. Κεφτέδες με σμή ή κεφτέδες ουδέ έτσι. Έτσι, ε. Μόνο στη Θεσσαλία τα λέμε αυτά, αλλά δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει. Εμείς δεν είμαστε ούτε δίθεν ούτε τίποτα. Λοιπόν. Άκουσα γυναικεία φωνή, μου φάνηκε. Μασαζάκι στο κρέας. Δεν άκουσα τίποτα. Να πάρουμε παντού αλάτια, πιπέρια και πάμε. Ναι. Ο Δημήτρης τι έκανε, το έκοψε φιλετάκια, το έριξε αλάτι, πιπέρι, του έκανε για ένα περίεργο λόγο μασάζ του ψαρονεφρίου και ενώ ο Γιώργος
άνοιξε το φιλέτο, του έβαλε στη μέση το τυρί το μετσοβόνε, τη λιαστή ντομάτα, αφού το είχε ρίξει αλάτι και πιπέρι, βάλαμε κάτι άλλο, Γιώργο. Όχι. Και τώρα εμείς πρέπει να το βάλουμε. Το τυλίγουμε προσεκτικά, τυλίγουμε, όπως βλέπετε κι εσείς. Το κλείνουμε με τις οδοντογλυφίδες. Ναι. Το κλείνουμε λοιπόν με οδοντογλυφίδες. Εμείς θα το βάλουμε σε τηγάνι με λάδι ή στην ψιστιέρα. Εμείς θα το βάλουμε εδώ στην ψιστιέρα. Πολύ ωραία. Και είναι και υγιεινή η δικιά μας συνταγή. Να ευχαριστήσουμε. Δεν έχει ούτε βούτυρο ούτε τίποτα να μας πειράξει στην καρδιά. Λίγο λαδάκι. Λοιπόν, θα το σοτάρουμε. Ωραία. Μπορούμε να τελειώσουμε μέσα στην ψιστιέρα μας εδώ. Αλλιώς μπορούμε να το τελειώσουμε και στο φούρνο. Ωραία. Εμείς σήμερα για λόγους τηλεοπτικούς θα το τελειώσουμε στην ψιστιέρα. Εσείς αν θέλετε μπορείτε. Αυτά τα κρέατα όλα πού τα βρήκες εσύ, Ντίμη? Εγώ είμαι σαν καλός άνθρωπος και λαϊκός. Κόβω για να πάει ο κόσμος από μια ορχήστρα μεγάλη. Φτιάξτε τηγανιά. Θέλετε να φάτε μια τηγανιά, παιδιά? Να σας φτιάξω. Θα σας φτιάξει τηγανιά και θα σας φτιάξει και σουβλάκι από το Θάνο. Τέλεια. Φτιάξε. Τηγανιά με πιπεριές και ρίξε και λίγο τυρί στο τελείωμα. Και λίγο τυράκι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αγόρια φεύγω, τι θέλετε να κάνω, τι λοιπόν, μου πεις εσύ? Κοίτα, μέχρι να πάρει το ψαρονέφι και από τις δύο μεριές, έτσι. Ναι. Εμείς, επειδή θα τελειώσουμε το τηγάνι σωτέ, χαμηλώνουμε τη φωτιά, δεν θέλουμε δηλαδή φωτιά για να ψηθεί, το ίδιο και στη σχάρα. Αν θα το τελειώσουμε στη σχάρα πάνω, έτσι, δίνουμε φωτιά να καεί λίγο, να θωρακιστεί το ψαρονέφι, αλλά χαμηλώνουμε συγχρόνω για να μπορούμε να έχουμε και τη θερμότητα μέσα σε αυτό να μας ψήσει. Ναι. Ετοιμάζει σχετικά τα λαχανικά, έτσι, ναι, για τη φριτούρα του. Εγώ τα έχω ήδη έτοιμα, απλά θα τα περάσω εγώ με τη Γιάννη να τα σοτάρω, μετά αφού τελειώσει το κρέας. Έτσι. Τα έχεις έτοιμα γιατί βιάζεσαι να τελειώσει, να το κάνεις πιο γρήγορα. Θα δοκιμάσω εγώ, Γιώργο μου. Θα δοκιμάσω εγώ. Λοιπόν, τα αφήνουμε και τα δύο να μαγειρευτούν σωστά για να τα δοκιμάσουμε και να τα φάμε. Του Δημήτρη σοτάρεται. Το ίδιο το έχουμε περάσει και του Γιώργου το έχουμε περάσει την ψιστιέρα. Να πάρει σωστά από όλες τις πλευρές και σε λίγα λεπτά θα είμαι κοντά τους για να μου δώσουν τη συνέχεια. Τώρα, παιδιά μου, απευθύνομαι σε εσάς την ορχήστρα. Θα περάσω να μου τραγουδήσει Χριστινάκη εσύ τώρα. Πολύ ωραία. Σε μηνύματα έρχομαι σε λίγα λεπτά. Η ορχήστρα είναι πανέτοιμη και πάμε να τους απολαύσουμε. Δυναμώνουμε ένταση. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχουμε πολλή ώρα που θα είμαστε στον αέρα. Και σε λίγο έρχομαι για παρουσίαση και για νηστίσιμα. Αλλά και μη νηστίσιμα από Barbecue Άγγελος. Και φυσικά για όλους σας που νηστεύετε και μη φίλων γεύσης. Τα καλύτερα σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε μουσική και ερχόμαστε σε λίγο. Δυναμώνουμε ένταση. Κύρισε, δώσ' μου μια ματιά, κύρισε, δώσ' μου
πνίγησες βαθιά. Από μια μάτια λυπάσαι, φαίνεται τι γουναθάζε, φαίνεται τι γουναθάζε, από μια μάτια λυπάσαι. Ένα σε πάρω κούκλα μου, να πάμε για την Αξό. Στη Πάρο και στην Αξό, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, ναι, στη Πάρο και στην Αξό. Σε στο τιμόνι. Και με στην ψηλή την άμμονε, τη καρδιά τα κάμω, τη καρδιά τα κάμω, ναι, και στην ψηλή την άμμο. Σκάλα, να τυπάμε στα νησιά.
Μπράβο. Ήρθα σαν πεταλούδα. Γιατί έπρεπε να έρθω τόσο γρήγορα. Πήγα κάλασαν τα μικρόφωνα. Ακούστε, έχω παραγγελίες, τώρα θα γίνει χαμός. Μούρλια, φτιάχνετε, κοριτσάκια μου, φτιάχνετε πράγματα για το Μήλο, που την άλλη Παρασκευή ανοίγει τις, μιλώ στο εξωτικό, ανοίγει τις πόρτες του. Την Παρασκευή 28, σας περιμένουμε όλους. Στο Μήλο των Εξωτικών. Έχει ένα ντουμάνι γενικά εδώ μέσα στο στούντιο. Νιώθω ότι μπορεί να είναι και τσικνοπέμπτη σήμερα, ας πούμε. Τσικνοπέμπτη σήμερα, έτσι. Δηλαδή έχουν τσικνήσει τα πάντα. Δεν έχω και τίποτα άλλο να ανοίξω. Μην κουνιέστε, έχω μια. Θα το πούμε μόνο ένα. Το έχουμε αυτό. Ο Δημήτρης θα μου το πει. Περιμένετε όπως είστε. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν. Μπας και είναι τσικνοπέμπτη. Και το τσικνίζουμε, Ντίμη. Μήπως μας κάνει σαμποτάζ με τον Γιώργο, το φίλο μου. Παιδιά, μου λείπει κι άλλος από την παρέα. Γιατί? Καταλάβατε και θεωρώ τον εαυτό μου απαράδεκτο. Έπρεπε να είμαστε τρεις σήμερα εδώ. Ποιον ξεχάσαμε να καλέσουμε? Το φίλο μου τον Πιτσά. Α, που στέλνει μήνυμα. Α, ναι. Κάτσε, λοιπόν, ομόρφινε λέει. Αυτό είναι δικό μου φιλαράκι. Ο Μόρφινε μου λέει ο Αντουάν. Εγώ Αντουάν θα σε αποκαλώ πάντα. Λοιπόν, ο Μόρφινε το πλατό και ας λείπω εγώ. Φίλα μου το Γόγο, το Γόγο να τον φιλήσω, τον Ντίμη δεν τον φιλώ. Είναι άρρωστος. Φιλιά και σε εσένα, Ντέμη Κουκλάρα μου λέει. Αντουάν, σε περιμένω το άλλο Σάββατο. Γιώργο, μπορείς και το άλλο να έρθεις. Να είμαστε τρεις. Μπορώ. Εντάξει. Α, το άλλο Σάββατο. Τι δεν μπορείς. Άμα δεν μπορείς, Τετάρτη. Τι. Α, δεν μπορούμε εδώ. Θα πετάει τη σπίτι στον αέρα και θα έχει ασύρματο, τέλος. Όχι, θα πετάει τη σπίτι και θα είναι το ασύρματο. Έτσι, μα θα κάνει την πίτσα έτσι, θα πιάνει Αντώνης το άλλο. Εγώ και εγώ θα είμαι κρυμμένο. Αλλά θα είμαστε όλοι. Όχι, παιδιά, εδώ. Θα είμαστε και τρεις στον αέρα. Γίνεται. Ο Αθανασιάδης γιατί φέρνει 7, και εγώ να μην φέρω 3. 5 δεν φέρνει ο Αθανασιάδης. Αυτά είναι κάποια δικά μας προσωπικά εδώ. Λοιπόν, όχι και θα γίνει. Πάμε στα δικά σας μηνύματα, παιδιά, έχω ξεφύγει. Έρχεται τραγούδι αφιερωμένο μόνο για το murlia.gr. Την καλησπέρα μου να πω, τα παιδιά της Αμαρίνας μου ζητάνε. Η Ματίνα μου στέλνει από Κατερίνη φιλιά και χαιρετίσματα στον πατέρα μου το Σάκη, Ματίνα Αλεξιάδου. Ο Αργύρης το είχα διαβάσει αυτό. Πάμε άρα στο Λευτέρι. Λοιπόν, Ντέμι, καλησπέρα, καλή συνέχεια, πολλά φιλιά. Το Ελενάκι μου σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος, καλησπέρα, Ντέμι, από Αγριά Βόλου, η Ευαγγελία. Καλησπέρα, Ντέμι μου, όπως πάντα μια κούκλα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι, την Πρατήμησα. Υπάρχει τραγούδι ειδικό της Πρατήμησας που λέει για την Πρατήμησα. Μέσα το χορεύουν μόνο οι Πρατήμησες. Λέει για Πρατήμησα. Και την κουμπάρα να μου πείτε κάποια στιγμή, αν την έχετε. Ωραία η κουμπάρα, πονηρή. Το λέμε, Τζανόπουλε, την κουμπάρα τη λέμε. Η κουμπάρα είναι κουμπάρα, την αφιερώσω εδώ. Με την πείτε την κουμπάρα. Λοιπόν, πάμε στο Λίνο. Καλησπέρα, Ντέμα από Τρίκαλα. Σε όλους αγαπάμε πολύ και εγώ. Πολλά φιλιά, Λίνο μου, η Στέλλα. Α, η Στέλλα ήταν ο Αντώνης που μου έστειλε. Απλά έστειλε από άλλο Facebook. Η Ευαγγελία, καλησπέρα από Τρίκαλα. Είμαστε περήφανοι όλοι οι πλοπιώτες. Πλοπιώτες. Περίμενε τώρα. Για το παιδί μας το Νεκτάριο. Α, Δημήτρης Φωνάρα, όλοι υπέροχοι. Εξηγήστε μου μόνο το πλοπιώτες. Υπάρχει χωριό Πλοπ. Ναι, ναι, ναι. Πόσο φεύγα είστε αλήθεια. Ναι, αλήθεια, τι ωραίο όνομα. Πάμε να με το... Είναι εδώ στη Θεσσαλία. Ναι, το χωριό μου την κάνω. Και το... είναι το χωριό μου το Πλοπ. Πλόπι είναι κανονική ονομασία. Αλλά εσείς το λέτε πιο... τα κόβουμε λίγο στο τέλος, εντάξει. Λοιπόν, δεν μου είχατε ξαναστείλει από το Πλόπι. Δεν είχα ξανά. Θέλω λοιπόν να πούμε, Δημήτρη μου, ποιο ζήτησα, Τζανόπουλε. Ναι, τον ήλιο. Τον ήλιο. Αφιερωμένο. Τον ήλιο έκλεψα. Αφιερωμένο καταρχήν. Για τα δικά μου τα αγόρια. Το Βαλάντικα Πίτσα. Το Βασίλη Καραμπάση. Ιδιαίτερα. Αστεράκια. Παρενθέσεις. Κλείνουν τα έβε. Το Γιώργο τον Καλόγυρο. Το Μιχάλη τον Παντέκα στο κοντρόλ του Βόλου. Μιλάτε ήρωα το αγόρι μου. Ήρωα. Λοιπόν, τον Γιώργο τον Καλόγυρο, τον Μιχάλη τον Φατέκα. Ιδιαίτερα στον Ντίμη τον Τερζού, στον Γιώργο τον Σπανό και στα κορίτσια στο murlia.gr. Δυναμώστε και στις αγάπες μου τις δύο που είναι εδώ, στην Εύα αλλά και στη Γογό. Δώστε κορίτσια τώρα και αγόρια έρωτας. Πάμε. Τον ήλιο έκλεψα από το στερέωμα και μες στο
στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Τη νύχτα έκανες χρυσή ξημερώμα και είναι η τύχη μου πολύ μεγάλη. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ, καρδιά μου και ψυχή. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ και σ' αγαπώ πολύ. Τον ήλιο έκλεψα απ' το στερέωμα και μες στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Τη νύχτα έκανες εσύ ξημέρωμα και είναι η τύχη μου πολύ μεγάλη. Εσύ αγάπη μου, γλυκό μου όνειρο, είσαι ο αέρας μου που με δροσίζει. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ, καρδιά μου και ψυχή. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ και σ' αγαπώ πολύ. Τον ήλιο έκλεψα απ' το στερέωμα και μες στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Τη νύχτα έκανες εσύ ξημερώμα και είναι η τύχη μου πολύ μεγάλη. Αυτό είναι. Πού? Στο. Για ναι, εσύ να τα πει. Περίμενε, εσύ να τα πει αυτά. Εσύ γιατί με τα λένε, σα έδωσα μικρόφωνο. Ναι, τα φιλιά μου σε όλου του πλοπιώτε. Σε όσου μα βλέπουν, σε όσου δεν μα βλέπουν. Του περιμένω. Πού είσαι, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα είμαι. Αλήθεια. Είμαι. Αλλά κάθε καλοκαίρι είμαι στο χωριό μου στο πλοπ, δεν τα αφήνουμε τίποτα. Τι ωραία. Κάνουμε ένα υπέροχο πανηγύρι. Είστε καλεσμένοι. Πότε θέλετε. Έχετε πανηγύρι? Το 15 Αύγουστο. Δεν μπορώ να παρευρεθώ σε όλο. Όλοι 15 Αύγουστο έχετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, μάνα αυτό το πράγμα. Όλοι 15 Αύγουστο. Τα βλαχοχώρια 15 Αύγουστο. Εσείς 15 Αύγουστο. Όλοι 15 Αύγουστο. Πού να πρωτοπάω? Αρχίσε σε μένα, λοιπόν, να κάνουμε 13 Αύγουστο εμείς. Τι έχετε 13? Πανηγύρι. Δεν πειράζει, ζωντανά είμαστε, δεν έγινε και τίποτα. Τι πανηγύρι έχει στις 13? 15 Αύγουστο. Το κάνει στις 13. Ξεκινάνε από τις 13 όμως. Έτσι, για να προλάβουν όλοι, για τα άλλα τα χωριά. Τον τιμάκι μου. Αυτό να σου πω όμως κάτι, πρέπει να γίνει μια μέρημνα. Ή αυτό, ε. Ναι, πρέπει να γίνει μια μέρημνα. Εγώ θέλω να είμαι στο Βασίλη τώρα, με βολεύει πολύ που είναι εκεί απέναντί μου, πάρα πολύ μ' αρέσει. Βασίλη, σε σένα θέλω να είμαι εκεί. Αλλά πάρε με μονό, να μην του έχει, να μην τον έχει τον Τίμη και χαλάει το πλάνο. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια μέρημνα να μοιράσουμε τα πανηγύρια. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα ρε παιδιά 15 Αύγουστο ή Αγίας Παρασκευής. Πού να πάω? Ξεκινήσαμε 13. Α, αυτό είναι 13. Θα στο χωριό. Ποιο χωριό? Εδώ, Νέα Λέχη και Κοιλάδα. Όχι, έτσι. Κοιλάδα δεν έχει 15 Αύγουστο, μιλές ψέματα. Πώς δεν έχει, πώς δεν έχει. Όχι, όλα τα χωριά όχι, έχουν 15 Αύγουστο, όλος ο κόσμος. Δεν έχει. Η Ραχούλα, ας πούμε, που είναι η μαμά, δεν έχει το 15 Αύγουστο. Είστε πιο μετά εσείς. Δεν έχετε το 15 Αύγουστο, σε βλέπουν από το χωριό. Φέτος ξεκινάμε, φέτος σου λέω, φέτος θα το κάνουμε, το 15, 13 Αύγουστο, μέχρι όσο μας πάρει. Τι παίρνουν όταν έρχονται σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να μαγειρέψουμε, δεν έχω ρίξει καν πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά, έτσι το έχω πει αυτό, λοιπόν. Δεν έχω ρίξει. Να ξεκινήσουμε με τη σαλτσούλα, ναι. Να ξεκινήσουμε με τη φριτούρα που είναι να κάνει ο Γιώργος και πάμε στα απαραίτητα διαλύματα μέχρι να...
Φτιάξουμε σάλτσα. Λοιπόν, ξεκινήστε. Εδώ το που έχουμε ξεκινήσει και σουτάραμε το φιλέτο, θα ρίξουμε τα περιτά ζουμάκια μας. Θα το καθαρίσεις πριν φύγεις. Θα πεις με τα λύπη αυτό. Όχι, τι κυρίως θα το κάνω. Και θα σβήσω όπως είναι ζεστό. Δεν είχαμε που δεν είχαμε καπνό, είπαμε να έχουμε λίγο ακόμα. Έλα, λίγο. Μας έλειπε λίγο έτσι. Για να δούμε θα πάρει. Κάντε όπως ο Άκης φωτιές, ο Πεντρετζίκης. Δείξτε τη φωτιά. Μαγειρά μου. Φύγει περισσότερο. Άντε, φύλαμε. Το πέτυχε. Φύλαμε. Έλα, φύλαμε και εσύ. Μην κάνει, δεν θε. Φύλαμε. Άντε, μπράβο, το πέτυχε. Λοιπόν, θέλουμε να ξοδευτεί το περισσότερο ενόπνευμα να φύγει, να μην είναι δυνατή η σάλτσα μας. Ναι. Και ξεκινάμε με ζάχαρη. Να καραμελώσει. Αρχίζει να λιώνει η ζάχαρη. Να γίνει κάτι σαν καραμέλα και προσθέτουμε το ζωμό. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε και το ζωμό. Θα αφήσουμε τώρα όλο αυτό να συμπυκνώσει, να ξοδευτεί όλος ο ζωμός. Έτσι για να δημιουργηθεί η σάλτσα μας. Πολύ ωραία. Το αφήνουμε να σιγοβράσει, να συμπυκνωθεί. Να συμπυκνωθεί, το είπες. Ναι, να συμπυκνωθεί, να φύγουν τα περισσότερα υγρά, να αρχίσει να όσο πιο πολύ συμπυκνώνεται, δηλαδή εξατμίζεται, τόσο περισσότερο άρωμα έχουμε. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Πολύ ωραία. Δηλαδή. Γιώργο μου. Καλά τα πάει, Καλό είναι, μωρέ. Έμαθε κοντά μου αναγκαστικά, βρε Γιώργο μου. Εσύ τι θα κάνουμε, Γιώργο, τώρα εμείς. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε κόψει τα λαχανικά μας. Ναι. Έχουμε αλατοπιπερώσει. Mm-hmm. Έχουμε βάλει ελαιόλαδο. Ωραία. Και τώρα θα τα πανάρουμε με λίγο καλαμποκάλευρο. Ναι. Mm. Το καλαμποκάλευρο κάνει την μπομπότα. Ναι, μπομπότα το λένε. Ναι. Την πίτα. Ναι. Πλαστό. Στο πάνω προς τρίκαλα το λένε πλαστό. Έτσι. Μπομπότα πού το λένε προς τα δω. Θεσσαλία. Θεσσαλία το λέμε μπομπότα. Ωραία η μπομπότα. Δεν μ' αρέσει εμένα όμως. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει το σπανάκι. Άντε ρε. Μ' αρέσει να τη μυρίζω, μ' αρέσει να τη βλέπω, δεν μ' αρέσει να την τρώω. Τρώγε μόνο το. Το κρατσανιστό. Αυτό γι' αυτό μ' αρέσει το καλαμποκάλευρο που βάζει τώρα ο Γιώργος. Επίσης καλαμποκάλευρο, να πούμε και στον κόσμο έτσι. Δεν χρειάζεται να τηγανίζουμε με απλό αλεύρι τα καλαμαράκια μας. Έτσι. Παίρνουν, χρυσίζουν. Παίρνουν τρομερό χρώμα τα καλαμαράκια με τον καλαμποκάλευρο. Αλήθεια. Μπορεί να προσθέσουμε να πούμε και αλεύρι, ένα μείγμα, αλλά με το καλαμποκάλευρο μόνο γίνονται κίτρινα πολύ τα καλαμαράκια. Τι θέλεις. Πολύ ωραία. Το χαρτάκι μου θέλω αυτό. Λοιπόν, άρα Γιώργο μου, τα περάσαμε, τα πανάραμε με καλαμποκάλευρο και τα ρίχνουμε στο τηγάνι. Και τηγανίζουμε, ναι. Πολύ ωραία. Για πόση ώρα περίπου το τηγανίζουμε. Αυτά θα περιμένουμε να πάρει αυτό που είπε ο Δημήτρης εδώ. Να χρυσήσει, χρώμα, ναι. Ωραία. Θέλουμε λίγο να κρατάνε που λέμε. Εμείς βάλαμε κολοκυθάκι, καροτάκι και πατάτα. Και πατάτα. Περφέκτο. Το δικό μας το πιάτο με τον Γιώργο θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σας αφήνω να πήξει η σάλτσα, να τηγανιστούν σωστά τα λαχανικά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα μου δώσετε... Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής στο πώς περνά ο χρόνος κοντά σας. Δεν σας το περιγράφω. Νομίζω ότι είμαστε μόνο 5 λεπτά στον αέρα. Καθίστε όμως, γιατί ως Ξανθιά θα ξεχάσω κάτι που μου είπαν στο τηλέφωνο. Να στείλω τα φιλιά μου στον Βαγγέλη, τον Αρσένη, σε μια παρέα που μας βλέπουν εκεί, σε ένα βενζινάδικο, στον κύριο Δαβιδόπουλο. Ελπίζω, Παναγία μου, να το θυμήθηκα σωστά. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί που μας βλέπετε. Και έχω κι άλλα. Θα σας το πω μετά για να τα διαβάζω και απευθείας, γιατί μου στείλατε και στο κινητό μου. Λοιπόν, τώρα πάμε όμως, κορίτσια και αγόρια, εσείς που θέλετε, νηστεύετε και όχι, έχουμε τα καλύτερα από το Φίλον Γεύσης, γεύση με παράδοση. Ολύμπου 7 στη Λάρισα, ακριβώς μπροστά στην πιάτσα Ταξί. Η συγκεκριμένη που βλέπετε είναι μανιταρόπιτα και είναι όλα τα λεφτά και πλέον όλα τα προϊόντα με παραγγελίες άνω των 6 ευρώ και στο χώρο σας στο τηλέφωνο 2410-256-776. 2410-256-776. Η πίτα που βλέπετε είναι 2 κιλών και μπορείτε να τη βρείτε σε πάρα πολλές γεύσεις. Τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, χορτόπιτα, μελιτζανόπιτα σαν αυτή που έχω μπροστά μου, κοτόπιτα, ζαμπόν κασέρι, κυμαδόπιτα, μανιταρόπιτα, γαλατόπιτα, αλλά και πίτσα με φύλλο που εμείς δοκιμάσαμε το προηγούμενο Σάββατο και ήταν όνειρο. Τώρα, τα ίδια ακριβώς προϊόντα υπάρχουν και σε ατομικά των 250 γραμμαρίων, σε όλες τις γεύσεις που ανέφερα, αλλά και στο κιλού, επίσης όλες τις γεύσεις και σας προκαλώ να δοκιμάσετε και το. Με το λουκάνικο στη μέση είναι πενιρλάκι ή πυροσκάκι. Πυροσκή. Αυτό το πυροσκή να δοκιμάσετε. Είναι όλα τα λεφτά. Βαλάντι μου, να σου δώσω ένα. Έχω νηστεύεις. Να σου δώσω μια πατατόπιτα.
Θα σου δώσω μετά. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν από το Φίλον Γεύσης και είπαμε όλα τα προϊόντα με παραγγελίες άνω των 6 ευρώ και στο χώρο σας 2410-256-776. Τώρα καθίστε γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ωπα, σηκώνομαι και καθίστε να πω. Λοιπόν, θα διαβάσω. Θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε. Αυτά είναι προσωπικά τώρα, έτσι. 42 μηνύματα έχει το κινητό, παιδιά. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω στην αγαπημένη μου Νίκη, την αισθητικό, αλλά και στον Νίκο που μας βλέπουν. Θέλω οπωσδήποτε το μάτια σαν και τα δικά σου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Αυτό δεν είναι. Το έχω. Το έχω. Like, θα σας το πω. Λοιπόν, καθίστε να δω. Ποια μπορώ. Τα φιλιά μου να στείλω στην Ελένη την Τσακουρίδου που μας βλέπει, την αγαπώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Και για τη θεία η Εύη, θεία Εύη. Λοιπόν, πολλά φιλιά σας αγαπάμε, Γιώργος, Εύη, Νικολέτα. Και εμείς πάρα πολύ και σας περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να περάσουμε σούπερ. Λοιπόν, τώρα καθίστε να κάνω εγώ μια ανανέωση εδώ πέρα, αν και βλέπω ότι γίνεται χαμός, ότι προλάβω παιδιά, γιατί ειλικρινά σας μιλάω. Καλησπέρα, έχω, πάω από τα τελευταία μηνύματα για να δω πού ήμουνα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα από τη Σκιάθο μου, στέλνει ο Νίκος. Ο Βάγιος ο Κοντοθανάσης, κούκλα όπως πάντα, η ορχήστρα φοβερή, Ντέμι αν γίνεται θέλω το ραβασάκι φιλιά, αν προλάβουμε Βάγιο μου θα στο πούμε. Η Ευαγγελία, καλησπέρα από Τρίκαλα, αυτό το διαβάσαμε, είναι οι Πλοπιώτες, άρα πάω εδώ. Πλοπιώτες, πω τι ωραίο χωριό έχετε, πολύ μου αρέσουν αυτά τα περίεργα τα... Αχ, λοιπόν, ο Γιώργος, Χριστίνα Φωνάρα, για σένα Χριστινάκι μου, πες μας τον Αμάραντο να τρελαθούμε. Ποιος είναι ο Αμάραντος? Αλήθεια, θα το πείτε αυτό. Τσάμικα θέλω. Λοιπόν, ο Αποστόλης, γεια σου Ντέμι, θα θέλαμε να ακούσουμε, καθίστε, θα θέλαμε να ακούσουμε τα τραγούδια «Ο Καστοριανός» που το κάναμε σήμερα με τον κύριο Νεκτάριο. Είναι μαθητής. Ναι, χαιρετισμούς όλους τους μαθητές μου επίσης. Α, έχεις μαθητές, χαιρετισμούς όλους τους μαθητές του Νεκτάριου. Αποστόλη μου, ναι, είσαι μικρούλης, κάτσε να σε δω στη φωτογραφία. Καλά, ναι, είναι μικρούλης που το κάναμε με τον κύριο Νεκτάριο. Αφού το ζήτησαν τα παιδιά, θα το πείτε αυτό. Ο Καστοριανός τι είναι? Δημοτικό τραγούδι. Θα το πούμε αυτό, αν μπορέσουμε, θα το πούμε φυσικά. Πάμε στην Αγγελικούλα. Κορυφή και σήμερα, Ντέμι, τα φιλιά μας από Γλύφα. Αγαπώ, σας είπα για τη Γλύφα που πήγαινα σε μια παραλία όλα τα λεφτά, έτσι. Όταν ήμουν μικρή. Χάρισε το σαν περπατάς, παραπατάς, στη μαμά μου Σωτηρία και στον μπαμπά μου Αποστόλη, φιλιά πολλά. Θα το πούμε. Ο Στέλιος, γεια σου, Ντέμι, δεν θέλει τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά είναι πολλά. Δώστε εσείς ένα τραγουδάκι, δώστε κάτι, ό,τι έχετε στο πρόγραμμα. Ή θέλετε να έρθω σε εσάς, Ντίμη. Έχεις κάτι να δείξεις? Έχουμε τελειώσει τη σάλτσα, τώρα ξεκινάμε τα άλλα. Ποια? Λίγη γαρνιτούρα από μένα, η γαρνιτούρα του Γιώργου έχει τελειώσει και πάμε να ψήσουμε εδώ Θάνος και μπουφέ να βγάλουμε. Μανώλη, εγώ να στο πω το τραγούδι που μου έχει στείλει 15 μηνύματα. Δεν μου λες, βρε αγάπη μου, ποιο τραγούδι όμως θες? Δηλαδή, βλέπω την εκπομπή σας, θέλω το τραγούδι την κουκλίτσα μου και με λένε Μανώλη από Μάνδρα. Υπάρχει μήπως τραγούδι κουκλίτσα? Ή κουκλίτσα να λέει εμένα. Δεν υπάρχει κουκλίτσα. Λοιπόν, γεια σου Ντέμι, πολλά φιλιά. Σας παρακαλώ, θα μου βάλετε το τραγούδι. Όχι ρε παιδιά, λέει. Όπο, πόρε κουκλίτσα μου. Α, είναι αλλιώς ο τίτλος. Αυτό το βρήκαμε, περίμενε αγαπημένη μου. Μανώλη, θα σου το πω. Τη Μιλίτσα θα την πω. Είναι παραδοσιακή. Ζανόπουλος, είναι παραδοσιακή η Μιλίτσα. Έλα και η Σκύρος ήρθε. Καλησπέρα από Σκύρθο με το... Σκύρο με το ψηφιακό. Επιτέλους σας βλέπουμε και εδώ και κρατάμε επαφή με πατρίδα. Να σας στείλω εγώ τα φιλιά μου. Συνεχίστε να μας ψυχαγωγείτε. Φιλιά από Σταύρο, Εύη και τη μικρή Ειρήνη. Τώρα, είναι και κάποια άλλα μηνύματα και δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν τα διαβάζω. Κάποιοι μου στέλνετε και είναι αρκετά αυτά τα μηνύματα ότι έχετε πρόβλημα με το ψηφιακό σήμα. Δεν είμαι ειδική. Θα με ενημερώσουν τα παιδιά, πιστεύω, τις επόμενες ημέρες και με τους αποκωδικοποιητές και όλα αυτά, ότι όλα θα στρώσουν και θα είναι μέσα στις συχνότητες και ο Άστρα. Έχω πολλά τέτοια μηνύματα. Ελπίζω τις επόμενες μέρες, επειδή είναι αρχή ακόμη, να αποκατασταθούν. Όλα. Επειδή δεν τα έχω διαβάσει αυτά τα μηνύματα στον αέρα, γι' αυτό το λόγο σας το λέω. Τώρα, είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Πάω να διαβάσω λίγο την αγορίτσα τι μου λέει. Γεια σου Ντέμι μου, αν γίνεται να ακούσουμε τα καγγέλια. Η Ρίτσα από Αμπέλικο Καρδίτσας. Αμπελικό ή Αμπέλικο? Αμπελικό. Αμπελικό. Ευχαριστώ Βαλάντη. Ο Ηλίας τώρα να δω τι θέλει. Λογομαχία. Καθίστε να το διαβάσω λίγο μία από μέσα μόνη μου. Μην πω τίποτα στον αέρα που δεν πρέπει. Καθίστε. Μιτσό, τραγούδι ένα τραγούδι, κάνε μου μουσική υπόκρουση. Λέει και ξεκίνα. Ξεκίνα, εσύ, εγώ διαβάζω. Ναι, πες, όχι, μην πες, πες ένα τραγούδι, μουσική υπόκρουση.
μουσική υπόκριση. Ναι, για να διαβάσω κάτι. Να μην είναι κενός ο αέρας, κατάλαβες. Όταν τα χρόνια σου περάσουν. Θες να πισήξω λίγο τη μύτη. Λοιπόν, να σε... Γιώργο, μπορείς να μου βάλεις το τραγούδι νούμερο 2 που επέλεξα να το αφιερώσω στη μητέρα. Το 2, το νούμερο 2, να το ακούμε κι εμείς λίγο μέσα. Ε, τα χαμοπούλια, το έχω. Όταν η χτόνια ουρανός Πανούλα για σένα. Και είναι αβάσταχτος καημός αχ, στα μάτια του η πουλιά. Φτάνει. Το έχετε. Είμαι εκπομπή που τα λέει όλα. Περιμένετε. Περιμένετε όπως είστε. Ο Ηλίας μου στέλνει. Είμαι από το Γερακάρι Αγιάς. Και ευχαριστώ που μου το γιατί έχει Γερακάρι και καρδίτσα νομίζω. Λοιπόν, και αφιερώνω τα επόμενα τραγούδια στη γιαγιά μου, στον παππού μου που είναι στο Γερακάρι. Ο Ηλίας ο μικρός. Έχω άλλο. Λοιπόν, όχι, δεν έχω άλλο να σας διαβάσω αυτή την ώρα. Και επειδή είμαι εκπομπή που τα λέει όλα. Τώρα κάνει αυτό που το κάνω. Ζανόπουλη, θα με μαλώσει. Θέλω τα χαμοπούλια που με είπε ο Άρης ότι το έχει. Θα με μαλώσει. Έλα ρε Γιαννάκο. Να σε πω Γιαννάκο. Καθίστε, καθίστε να έρθω να σας... Μόνο αυτό. Μανούλα. Φωνάζω πολύ, σήμερα. Ε. Λοιπόν, στο τραγούδι είναι Δημήτρης Χατζής, στο τραγούδι επίσης Χριστίνα Μπελμέζου, Νεκτάριος Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Γιάννης Σούλτης στο βιολί, αρμόνιο Γιώργος Γκουζιώτης, κιθάρα Άρης Γκουζιώτης, είστε αδέρφια. Δεν θέλει πολύ μυαλό βέβαια, για να το καταλάβεις πώς έτυχε και τα δύο επίθετα. Και ντραμς Γιάννης Τζανόπουλος, το φιλαράκι μου που δεν με μαλώνει ποτέ. Ο Γιάννης. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, έχω πάρα πολλά μηνύματα, αλλά καθίστε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο και ξέχασα. Ντίμη, θα προλάβεις, αγάπη μου, να μαγειρέψεις, θα προλάβεις να φτιάξεις σουβλάκια κοτόπουλο, θα προλάβω εγώ να δοκιμάσω και να βγάλω νικητή τον Γιώργο. Να τα βάλω όλα τώρα, μία. Να τα βάλω όλα, μία, άμα τα έρθεις. Τσούξτα.
Τσούκστα. 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 Ε, δεν προλαβαίνω, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Α, τα βάλουμε τα δύο κόμματα, σιγά-σιγά. Λοιπόν, Άγγελος, ναι. Μπάρμπεκιου σε λίγο, θα έρθετε εδώ πέρα, θα γίνει χαμός. Παιδιά, θα τα φάω κι αυτά. Λοιπόν, αλατάκι πιπεράκι. Στο ψαρονέφρι. Είναι χοντρό το αλάτι. Είναι χοντρό το αλάτι. Πιο χοντρό που λένε. Αυτό τώρα είναι το δικό σου, το συνεχίζει τη δικιά σου συνταγή. Όχι, τώρα είναι κάνουμε... τη γανιά που έκανα παραγγελιά, μπράβο, για τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Το οποίο εγώ θα βάλω λίγο ψαρονέφρι μέσα, αλλά έτσι λίγο με κάνει ένα κλικ να ρίξω και. Τι. Και μία γαλοπούλα μέσα. Κοτόπουλα Θάνος. Όπω θα γίνει χαμός, παιδιά. Μόλις παντρέψαμε το κροπολί ολιοπρασίτη με τα κοτόπουλα Θάνος. Έτσι, με τη μαριναρισμένη γαλοπούλα του Θάνου. Ρίξε και ένα πουγγί μέσα. Ταιριάζει. Φτάνει μέχρι εκεί. Θα βάλουμε και τον μπέικον από εδώ. Ναι. Και ρίχνουμε και τα κοτόπουλα. Δημήτρη, θέλω λίγο να είσαι τηλεοπτικός. Σου μιλά ο συνάδελφος. Σου κατέβηκε χαμηλά. Αμάν βρε Ντίμη, έλα στο σηκώσω. Με έδωσε το χαλασμένο γιατί το καλό στο Γιώργο, έτσι, πάλι. Ποιο Γιώργο, εδώ, το δικό μας. Γιώργο, το, καλό. Το παιδί το κρατάει χωρίς κούμπομα. Είδες. Στο στέρνο του, είδες. Δεν χρειάζεται πιάσιμο. Εσύ με λόγω εμένα, πάλι. Χρόνων σε καταλαβαίνεις. Σε αυτή την ηλικία, σε όλους πέφτει. Πού να ξέρουμε εμείς που είμαστε νέα παιδιά, θα μας πει ο παλιός ο Ντίμη. Λοιπόν, κότα μπέικον, έτσι. Επειδή ο κύριος Θάνος μας περιποιείται άψογα, έτσι, τα έχει έτοιμα όλα. Ναι. Μαριναρισμένα, δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι. Απλά να τα ψήνω όλα, θα πάτε, έτσι. Κατευθείαν. Βάλτε όλα. Κατευθείαν, να έχει η τσίχνο πέμπτη που περιμένεις, μπορείς να ξεκινήσεις από σήμερα. Θα φύγω σε λίγο, παιδιά. Έχω τα μαλλιά μου που εντάξει. Έτσι, τι έχεις. Πάλι σε κρύβω το πλάνο. Ναι. Κλασικά, πες. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Τώρα τι έριξες, ξέρω ότι είχα τι έριξες. Ούτε θυμάμαι, αλλά κάτι είχα κρασί, τώρα εδώ. Κρασί ήτανε. Κρασί και λεμόνι. Τι θες να κερδίσεις μετά. Παιδιά, αυτό είναι βότκα. Είναι. Βότκα. Όχι, όχι. Μαρτίνι. Όχι, δεν λεμόνι. Καμία σχέση. Λεμόνι. Καλά, είστε καλά. Ναι, έλα, έλα. Θα φας μετά, θα δοκιμάσεις. Ρίξε λίγο αλάτι, παίρνει λίγο παραπάνω. Κάτι. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Και λίγο ρίγανη. Για να κερδίσεις εσύ. Όχι, όχι, Γιώργο, έτσι, θα κερδίσεις εσύ. Πάμε ένα στοίχημα. Βλέπω το μέλλον. Μπορώ να φανταστώ και στο live ποιος θα κερδίσει. Είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Μπορώ και στο live να φανταστώ από τώρα ποιος θα κερδίσει το πιάτο. Έτσι. Εκτός από παρουσιάστρια είμαι και μάγισσα. Ωραία. Λοιπόν, η σαλτσούλα μας από ίσκι είναι πανέτοιμη, το ψαρονέφρι έτοιμο. Επίσης και ο Γιώργος είναι έτοιμος. Έχουμε κάνει και το ταλαγάνι. Ξεκινάμε εδώ για να φάει η παρέα μας η μεγάλη εδώ πέρα με να το φύγω. Προϊόντα του Θάνου. Ναι. Μένει να κάνω εγώ τη γαρνιτούρα και τελειώσαμε. Εντάξει. Φύγε. Πιάστο. Έλα. Φύγε. Φύγε. Δεν το κάνετε μικρή σχολείο, δεν το κάνατε. Που στέλνεις το φίλι, το πιάνεις και το βάζεις στην καρδιά. Ποιο σχολείο, εδώ πηγαίναμε στο κρυφό, δεν είχαμε ούτε λάμπες. Κεριά είχαμε. Δεν βλέπαμε ένα τον άλλο. Άλλα κάνανε και στο κρυφό σχολείο που πηγαίνανε. Δεν στέλνουν φιλιά αυτοί. Καταλάβατε, έτσι. Αχ, θα παραγγείλω λοιπόν. Από τώρα, παιδιά, δεν κρατιέμαι, θέλω να παραγγείλω Άγγελο. Άγγελος θα γίνει χαμός. Αχ, χτύπησα λίγο τη μισούλα μου, γιατί. Καθίστε, παιδιά, θα κάνω live παραγγελία, δεν γίνεται. Θα δώσω πολύ χρόνο μετά στα παιδιά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καθίστε λίγο. Όπα. Θα πάρω τηλέφωνο. Ντίμη, μπορείς να κάνεις λίγο ησυχία. 24 10 5 37 8 5 2. Ναι, γεια σας. Άγγελος Μπάρμπεκιου. Ναι, τι κάνετε. Φιλιά σε όλα τα παιδιά, σε όλο το προσωπικό εκεί. Ιδιαίτερα στον Άγγελο, στον Νικόλα και στην κυρία Αλέκα. Πολλά φιλιά στο Βαγγέλη που μας φτιάχνει αυτά και μας στείλει τόσο όμορφα πράγματα εδώ. Ναι. Λοιπόν, ναι, τι θα ήθελα να παραγγείλω. Άνοιξε η φωνητική εντολή. Λοιπόν, ναι, θα ήθελα να παραγγείλω. Περιμένετε λίγο. Μία μερίδα σις κεμπάπ, ναι. Πατάτες, ναι, θα μου βάλετε, πίτα ψητή, σαλάτα λαχανικών και βενεγκρέτ, ναι. Τζατζίκι, βάλτε μου πιτατζικάκι, μωρέ. Θα φάω τσιχλίτσα μετά. Πολύ ωραία. Ωραία. Θα μου φέρετε οπωσδήποτε το ψωμάκι το νηστίσιμο με τα καλαμάρια. Ναι, μαρούλι, ντομάτες, πατάτα και ταραμοσαλάτα. Ναι, ωραία. Α, θα φάω και σαλάτα. Φτιάξτε μου αν είναι την ανάμεικτη. Ναι, άσπρο λάχανο, κόκκινο, μαρούλι, καρότο. Ναι. Πολύ ωραία.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου φέρετε και μία μερίδα από μπιφτέκι λαχανικών. Τα νηστίσιμα, ναι. Πολύ ωραία, με πατάτες, πίτα ψητή, ταραμοσαλάτα και σαλάτα λαχανικών. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω κάτι, μην μου τα στείλετε τώρα γιατί ακόμα είμαι στον αέρα. Γύρω στις 8.30 και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πολύ ωραία, σας φιλώ γλυκά, Άγγελος Μπάρμπεκιου. Λοιπόν, φεύγω. Ντίμη, το καινούργιο μου παιχνίδι στο σπίτι. Παιδιά μου έχουν φύγει όλα, περιμένετε λίγο. Να βάλω το παπούτσι και να βρω και το μικρόφωνο. Α, είπα και εγώ ότι με χάλασε σαν λοιπόν, το καινούργιο μου παιχνίδι στο σπίτι, Ντίμη, ξέρεις ποιο είναι και πάω σε μουσική. Όχι, θα πάω σε μουσική, θα πάω σε μουσική. Ξέρετε ποιο είναι. Πατάω εκεί στην Google το μικρόφωνο και λέω, ας πούμε. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει, το μάτι Παναγία. Πατάω, είναι το παραθυράκι. Κάθομαι εγώ στον καναπέ, ρε παιδί μου, και πατάω το παραθυράκι στην τηλεόραση. Είναι Google και δίπλα έχει ένα μικρόφωνο. Και φωνάζω εγώ, Ντέμι Αγά. Μ' ακούει το ίντερνετ και το γράφει εκεί. Και το βρίσκει. Φαμερό. Το ήξερες. Όχι. Ότι γίνεται. Κάτσε να σου το δείξω. Βασίλη, το ήξερες. Καθίστε, ελάτε να δείτε. Χωρίς να πατάω τα χέρια, θα τα έχω πάνω. Ποιον θέλετε να αυτό βρούμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάτι έτσι σε ένα φαγητό. Να λέω εγώ Δημήτρης και να βγαίνει ένα φαγητό έτοιμο, να μην χρειάζεται. Κάτσε να δούμε στο όνομά σου τι βγαίνει. Κάτσε. Σε σένα δεν το πέτυχα, σε όλο που δοκίμασα. Λοιπόν, μικρόφωνο. Μην τη τσιράτε λίγο για να ακούσει. Δημήτρης Τερζούδης. Χουντής. Δεν σε βρίσκει. Κάτσε να το πάω μία ακόμα. Καθίστε. Πίσω. Θα σε πάω μόνο το όνομα, έτσι. Τερζούδης Δημήτρης. Στο Google τώρα είσαι. Δεν σε βρίσκει, Μίτσο. Στο Google. Στο Twitter πάτα. Τι Twitter, καλέ. Πώς θα σε βρει το Twitter. Δεν έχει μικρόφωνο. Αφού ξέρει το Twitter, Πολυκλήνη 15, ναι. Το Twitter πάτα. Είμαι κι εγώ, αλλά είναι κι αυτή δηλαδή. Βρε αγόρι μου, η Google το έχει αυτό. Α, η Google το έχει. Απαντήσω Twitter, να δεις τι θα κάνει, ορίστε, δείξτε την οθόνη. Θα σε βρει Δημήτρης Τερζούδης. Πώς να σε βρει, πρέπει να σε βρει αλλιώς. Ενώ εδώ, κοίτα όμως εδώ, κοίτα τώρα σε μένα, κάτσε να δεις. Κοίτα το μικρόφωνο. Ντέμι Αγά. Δεν καταλαβαίνω, μου απαντάει. Ωρι, φαντάσου. Όχι ρε εσύ, σπίτι το βρίσκει, κάτσε. Σπίτι το βρίσκει, κάτσε. Πού είναι το μικρόφωνο να με ακούσει. Ντέμι Αγά. Όχι παιδιά, είναι στημένο. Δεν με βρίσκει ούτε εμένα. Τελευταίο. Ντέμι Αγά. Παιδιά, δεν με καταλαβαίνει, λέει. Ντίμη, κάτι κάνατε. Λοιπόν, τα παιδιά είναι πανέτοιμα. Είναι 7 και 20. Να πω στο κοντρόλ μου ότι οι επόμενες διαφημίσεις φεύγουν έξω. Δεν γίνεται. Παιδιά, δεν γίνεται. Σας το λέω. Φεύγουν έξω. Τραγουδίστε, δεν θα παίξω. Πάμε. Δώστε ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε. 3, 2, 1. Πάμε. Άιντε στη σπίκοδα αυτή στον άνθο γύρα να αποτιμηθώ. Ωραία λίγο μη γυμνώ για να πάρω άιντε κοίτα ο όνειρο με εγκαλώ. Yeah.
είχε δυο κορμάκια να γεμώσω. Ασημένια μαλισίδα, έχω μέρες που δεν σιδά. Έχω μέρες και εβδομάδες που δεν κανά μας αγκάδες. Ωραία και κλαίνω, αν και πόνο. Καθένα τι έχει μάνα σου με μένα. Ωρα τι έχει μάνα σου με μένα. Ασημένια μου καθένα. Ωρα και κλαίω και πόνο. Και στο σπίτι σε κλειδώνει. Ωραία και στο σπίτι σε κλειδώνει. Η μαμά σου σε κεμαλώνει. Ωραία και κλαίω και πόνο. Ρε μίλητσα μου, άρε μας μπήκε μέσα πειρασμός, μικρή κουκλίτσα μου. Ρε μίλητσα μου, μίλητσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνα εγώ. Άιντε τι μου κάνεις κι εσύ, κι αγαπιόμαστε πολύ. Πο-πο-πο-πο, μας έκανε κακό αυτός ο πειρασμός, μας έγινε καημός. Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο, άιντε βρε μιλίτσα μου, το μαθόλο το χωριό. Άιντε πολύ κούτσο βολιό. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνα εγώ. Άιντε τι μου κάνεις κι εσύ, για κάποιο μας τι πουλί. Ω-πω-πω-πω-πω-πω-πω-πω-πω, μας έκανε κακό αυτός ο πειρασμός, μας έγινε καημός. Όλες είναι we
Λοιπόν, παιδιά, μπράβο. Να είχα 5 ώρες εκπομπή. Αλήθεια, θα παίζαμε μόνο μουσική, ειλικρινά. Έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Να πω εγώ τώρα καλησπέρες, γιατί όλα τα μηνύματα δεν προλαβαίνω ειλικρινά να τα διαβάσω. Γιατί τι άλλο να πετάξω έξω, δεν έχω τίποτα άλλο να πετάξω έξω. Γιωργάκο μου, το δικό μου. Σε λίγο θα πάμε στα κορίτσια, στη Λανάντο δεν ποτέ, Makeup Academy. Έτσι, για να ξέρετε, σας το λέω, γιατί πετάω κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, τώρα, στον Μπάμπι τον Καραμπά, συντέμει αφιερωμένα όλα τα τραγούδια που θα ακουστούν σε σένα, στη μαμά, μπαμπά, πεθερά, όπου και μας βλέπουν. Τώρα, η Ηλία, γεια σας. Συγχαρητήρια. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργο, στο Σάκη. Του Σάκη θα το διαβάσω γιατί είναι ιδιαίτερο. Χαιρετίσματα πολλά στη Σιρούλα. 316 κάθετο 317 νεκτάριο από το Σάκη Τίμπαμπα. 110 ΜΜΠ Φερόν. Μπράβο. Τι ήταν όλο αυτό? Ίδια σειρά στο Μονάδα, ναι. Μονάδα λέγω, ήταν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το διάβασα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Παναγιώτα Χρυσάνθη Μπρέλα, στη Δημητρούλα, στην Ιωάννα, στον Νίκο, στον Δημήτρη. Γιώργο, στο σεφ απευθύνομαι. Ο μπαμπάς σου είναι σεφ. Ναι. Ο μπαμπάς μου μαγειρεύει από το 1973. Αλήθεια. Είναι σε επάγγελμα. Μα στη σειρά. Ναι. Μπράβο. Στείλανε μήνυμα. Δημήτρης Πανός. Καλησπέρα, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Ναι. Σεφ και ο μπαμπάς. Λοιπόν, ο μπαμπάς τώρα ασχολείται με το επάγγελμα. Ναι, ακόμα ναι. Ακόμα ναι, ναι. Είναι νέος, αφού... Είναι σχεδόν 60. Τίποτα, καλέ τι νέος, είναι μικρός ο άνθρωπος. Τι είναι, 60 χρονών, τι είναι, πάρα πολύ μικρός. Καθίστε τώρα να σας πω και εδώ, για να περάσω μετά σε ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά πολλούς από εσάς που μας βλέπετε. Πω, παιδιά, τι να διαβάσω, τι να πρωτοδιαβάσω σήμερα. Ντίμη, είστε έτοιμοι? Προσπαθούμε. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλησπέρα. Παιδιά, τα καγγέλια μπορεί να έχουν χτυπήσει και 70 μηνύματα μόνα τους. Εντάξει, να το ξέρετε. Καλησπέρα, θέλω τα καγγέλια να πεις στον κύριο Νεκτάριο. Και σε αγαπάμε. Ναι, παιδιά, είναι. Κύριε Νεκτάριο, θα μας το πείτε. Εντάξει, αν θέλετε κι εσείς. Ντέμι, μας έκανε ζημιά. Λέμε, χαλάσαμε τα παπούτσια μας από το χορό. Στη Σκιάθο αυτή η παρέα. Ο Γιώργος από Λαμία. Πολλά φιλιά, Γιώργο, με ευχαριστώ. Η Δημητρούλα, η Κατερίνα, η Κοσμά από Τρίκαλα. Θέλω να αφιερώσω στα παιδιά μου, Γιώργο Βανέσα, και στη μαμά μου τη Χριστίνα. Θα αλλάξω γειτονιά, θέλει η Αλεξάνδρα, με αγάπη στο σύζυγο. Θα ήθελα το απόψε στο χωριό μας, ήρθε μια παρέα. Λοιπόν, και παιδιά μου στείλαν πάλι μήνυμα. Πώς σας το είπα το τραγούδι, αν προλάβετε. Το Μάτια σαν και τα δικά σου. Εγώ σας τα είπα όλα. Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός και η Παναγία. Τώρα, καθίστε να πάρω εγώ τα χαρτιά μου. Ελάτε. Βασίλη, θα πάμε εδώ στον καναπέ που είναι όμορφα. Θα πάει και η παραγγελία από τον Άγγελο στο σπίτι. 8:30 τους είπα να είναι εκεί, έτσι. Να είμαι για να φάω, γιατί έχω αδυνατήσει. Αχ, καθίστε. Θα βάλω και τα παπουτσάκια μου έτσι πάνω. Καθίστε, θα βγάλω και το μικροφωνάκι. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα πολύ γνώριμο σε εμάς, γιατί κορίτσια μου και αγόρια μου, ο μακιγιέρ είναι ο αρχιτέκτονας και designer της δομής του προσώπου που με τις τεχνικές αλλά και τα χρώματα δημιουργεί ένα πρόσωπο με στόχο το ιδεατό. Η εταιρεία λοιπόν Lanotte Beauté Makeup Academy επί της Κούμα 39 στον τρίτο όροφο δημιουργήθηκε το 2005 από τις κορυφαίες make-up artist Βάσο αλλά και Νατάσα Παλούκα, καταξιωμένες στο χώρο με σπουδές στο εξωτερικό και αντίστοιχα πτυχία. Με συνεχείς συμμετοχές σε διεθνή fashion show αλλά και event, σε συνεργασία με μεγάλους πάντα σχεδιαστές, οδηγήθηκαν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της ομορφιάς, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να αναδειχτούν επαγγελματικά αλλά και επιχειρηματικά. Επηρεασμένες από τα υφάσματα αλλά και τα χρώματα στις διάφορες συλλογές των σχεδιαστών αλλά και στα ντεφιλέ, δημιουργούν νέες τεχνικές στο μακιγιάζ. Συγκεντρώσανε λοιπόν όλες αυτές τις γνώσεις, επιθυμώντας να τις διδάξουν στους μαθητές με στόχο να ξεχωρίσουν στην αγορά εργασίας αλλά και να αναδειχτούν ως οι καλύτεροι επαγγελματίες. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ που μας βλέπεις αυτή τη στιγμή, σπούδασε στη Lanotte Beauté Makeup Academy, Κούμα 39, πρώτος όροφος, στα τηλέφωνα 2410-288-277. Μπες δυνατά στην αγορά της μόδας, κάνε το όνομά σου brand name και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας των σπουδαστών φροντίζουμε, πάντα η Lanotte Beauté Makeup Academy, να τους ενημερώνουμε ειδικά μαθήματα μακιγιάς, εξασφαλίζοντας έτσι το κορυφαίο αποτέλεσμα. Στην Lanotte Beauté Makeup Academy, Κούμα 39, στον πρώτο όροφο, είμαστε δεσμευμένοι για την ανάπτυξη των σπουδαστών. 2410-288-277, γιατί φωτογραφίζεστε? Και περιμένω όλα τα κορίτσια μου, γιατί φωτογραφίζεστε? Τι κάνετε?
Θα πάρω. Παιδιά, ποιο πιάτο. Γιάννη, να σου φέρω να φας το σις κεμπάπ από τον Άγγελο Μπαρμπεκιού. Μετά δεν θα προλάβεις. Εγώ λέω να στο φέρω να το καβατζώσεις. Το βάλεις στην άκρη και φάτε όποτε θες. Να στο φέρω. Θα στο φέρω. Και ξέρεις, θα κάνω επειδή λειτουργώ πάρα πολύ σωστά. Σις κεμπάπ. Άγγελος Μπαρμπεκιού. Και φύγε από μένα και λέει ένα κοντινό μπίλι. Ου, για εσάς που δεν ιστεύετε. Τέλειο. Και ξέρετε πώς θα εξηγηθώ στο Γιάννη τον Τζανόπουλο. Καθίστε να δείτε τι θα κάνω. Ωραία. Το παίρνω. Και σου φέρνω και πακέτο. Χωρίς το πακέτο, τι θα φάνε τα παιδιά, πώς θα πάνε προς Τρίκαλα. Τι να σου φέρω, σου φέρω πίτα. Θα σου δώσω όλο το ταψί, κάτσε. Θα τα κανονίσουμε μετά εγώ στο τέλος. Είναι από το φίλο μας τον Άγγελο, έτσι. Φυσικά. Ωραία. Πάρε το πακέτο. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Α, μπράβο, ωραία. Και θα βάλουμε και το πακέτο δίπλα. Εδώ. Φτιάξε με, βρεσί, φτιάξτε με. Κοίταξε τι ωραία από το πακέτο. Παιδιά. Να σου φέρω πίτα. Να πας. Όχι, την πίτα δεν τη δίνω σε σένα. Θα σε δώσω το κουτί όλη την πίτα να την πάρει στο χωρί τα Τρίκαλα μέσα. Ε? Συμφωνώ. Τρως μανιτάρι. Τα πάντα τρώω. Είσαι πανφάγωγης, σαν εμάς. Και εμείς όλα τα τρώμε. Κάτσε, εσένα πίτι σας σε στείλω. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ποιος θα... είστε έτοιμοι. Ναι. Θα μιλήσετε. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κάνε την παρουσίαση. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο βράδυ, έτσι. Όχι, όχι έτσι, όχι έτσι. Όχι ότι έχει συνηθίσει ως τώρα. Όχι, όχι, ό,τι έχει συνηθίσει ως τώρα. Όχι, όχι. Ντι Μίστερ Ζου, Γιώργος Σπανός. Δεν έχω μαχαίρια να κάνουμε αυτό το έτσι. Λοιπόν, η πρόταση, πού είναι το δικό σου το πιάτο. Είναι αυτό το πιάτο του, η τηγανιά είναι για την ορχήστρα. Αυτό είναι το πιάτο του και δείξτε μου και το πιάτο παρακαλώ πολύ, το γωνιακό. Εκεί δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει, το δείχνουμε στον αέρα. Ζούμε εκεί, είναι του Γιώργου. Παρουσιάστε τα πιάτα σας με πρώτα του καλεσμένου μας Γιώργου αφού είναι και στο πλάνο. Γιώργο μου. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα ψαρονέφρυγε γεμιστό. Mm-hmm. Πολύ απλή συνταγή. Ναι. Με τυρί, ταλαγάνι, λιαστή ντομάτα. Η γαρνιτούρα μας δίπλα είναι λαχανικά που τα έχουμε τηγανίσει με καλαμποκάλευλο. Μάλιστα. Και είναι καρότο, κολοκύθι, πατάτα. Και η παρουσίασή σου είναι καταπληκτική, να πω εγώ. Και μαζί με το τυράκι που μας περίσσεψε, γιατί δεν το πετάμε. Ναι. Εντάξει, το πανάραμε με λίγο σουσάμι. Το ψήσαμε πάλι στο γκριλ εδώ που είχαμε. Ναι. Και έχουμε βάλει από πάνω μέλι. Καταπληκτικό. Δημήτρη, παρουσίασε το δικό σου πιάτο. Λοιπόν, ψαρονέφρυ κι εγώ. Σωτέ στο τηγάνι, σβησμένο, με σάλτσα από ουίσκι. Ναι. Τα λαχανικά τα ίδια, αλλά βρασμένα και σοταρισμένα στο τηγάνι. Έτσι, λαχανικά βουτύρου. Και το ψαρονέφρυ από σάλτσα από ουίσκι. Χωρίς να δοκιμάσω. Δεν τίποτα, ό,τι με περίσσεψε το έκανε τη γαλιά. Χωρίς να δοκιμάσω, γιατί είναι πάρει 25 και πρέπει να δώσω 10 ολόκληρα λεπτά στα παιδιά. Λοιπόν, νούμερο 1. Όχι, δεν θα δώσω το δικό σου νούμερο 1. Νούμερο 1, νούμερο 2. Έτσι. Λοιπόν, τι ψηφίζεις, Βασίλη. Ψηφίζεις το νούμερο 2, μία ψήφος. Ρεπό, τη παρουσιάστρια οι ψήφοι πιάνονται για 3. Το ξεκαθαρίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, 2. Πρόσεξε. Ψηφίζεις και εσύ το 2. Άρα, ειδική σου 3 πάλι μας την κάτω. Λοιπόν, τον καλό Γιώργο, το... Γιώργο, αγάπη μου, τι ψηφίζεις. Πες μου στα ακουστικά και πρόσεξε γιατί το βράδυ θα είμαστε μαζί στο ίδιο σπίτι. Ήρωας. Γιώργο. Ήρωας. Τι ψηφίζει, ας πείτε μου εσείς. Τι ψηφίζει. Το νούμερο 1 ψηφίζει ο Γιώργος. Ψηφίζει το νούμερο 1 ο Γιώργος. Αγάπη μου. Ψηφίζει το νούμερο 1 γιατί αλλιώς θα βρεις τα κλειδιά. Πώς λέει το τραγούδι, παιδιά. Θα βρεις. Τα κλειδιά που θα τα βρει όμως. Τα κλειδιά κλειστή και τα κλειδιά παρμένα. Ναι, θα βρεις την πόρτα μου κλειστή και τα κλειδιά παρμένα. Άρα το νούμερο 1. Όμως εμείς να πούμε. Η ορχήστρα τι ψηφίζει. Το νούμερο. Για να ξανάρθετε. Ένα. Δημοκρατικά. Για να ξανάρθετε, έτσι, το ένα. Ποιο ψηφίζετε, παιδιά, το νούμερο 1. Και φυσικά το πιάτο μας αφιερωμένο σήμερα σε όλη την οικογένεια του Γιώργου, στην όμορφη Χίο που μας βλέπει και μας έχουν στείλει τόσα μηνύματα. Το άλλο Σάββατο δεσμευτήκατε. Εντάξει. Θα είναι και ο Αντουάν εδώ. Ναι. Το κανονικό όνομα του Αντουάν, ποιο είναι το λέω, Αντουάν. Αντώνης. Αποκλείεται την έργα Παναγιώτη. Γιώργο, ειλικρινά σε ευχαριστώ που ήρθες. Κι εγώ. Λοιπόν, ήταν χιούμορ όλο. Φυσικά και τα δύο πιάτα είναι καταπληκτικά. Να σε ευχαριστώ και τους δύο. Φιληθείτε και εσείς σαν. Φιληθείτε σαν. Του καλεσμένου, έτσι, σαν μονομάχη. Να πούμε, έχει πολλά χρόνια περισσότερα από μένα στην κουζίνα, έτσι. Πόσα χρόνια. Άλλωστε το είπε και 14. Ο παπάς. Εσύ πόσα έχεις. Δύο.
Α. Γιατί εμείς είμαστε μικρά παιδιά. Εμείς ναι. Δουλεύουμε από μικρή απλά. Λοιπόν, φιληθείτε κι εσείς σαν μονομάχοι. Έχουμε τα μουσια, δεν μπορούμε. Λοιπόν, ελάτε παιδιά, έχω φάει όλο τον χρόνο και δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ αν βρω και το χαρτί μου. Τα παιδιά που σήμερα ήταν κοντά μας, κοντά μου σήμερα, μεγάλη μου τιμή και χαρά. Ο Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Δημήτρη μου, πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά. Μέσα στην πρώτη στρατιά είπαμε είμαστε. Πολλά χαιρετίσματα και αφιερωμένα και τα τραγουδάκια για αυτούς. Ό,τι προλάβουμε και κλείσουμε για τον επόμενο χρόνο αφιερωμένα για όλα τα παιδιά. Στο τραγούδι επίσης Χριστίνα Ιμπελμέζου. Χριστίνακη μου, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, ειλικρινά. Στο κλαρίνο ο Νεκτάριος ο Παπαγεωργίου, Νεκτάρια. Φιλιά. Στο βιολί ο Γιάννης ο Σούλτης. Γιάννη μου, χάρηκα πολύ και θα χαίρομαι να τα λέμε σε επόμενες εκπομπές, ειλικρινά. Στο αρμόνιο ο Γιώργος ο Γουζιώτης. Στην drums ο αγαπημένος μου φίλος Γιάννης Τζανόπουλος. Γιαννάκο μου, φιλάκια πολλά. Φιλιά να στείλετε σε όλα τα τρίκαλα. Και φυσικά στην κιθάρα ο αγαπημένος Άρης Γουζιώτης, που θα τον στείλω με πεσκέσιο τώρα στα τρίκαλα, θα γίνει χαμός. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο, μία ακόμη καλύτερη Κυριακή, ραντεβού την Παρασκευή 28 του μήνα στο Μήλο των Ξωτικών, murlia.gr, να είστε όλοι καλά, γεια σας, να ευχαριστώ τα δικά μου τα παιδιά, περιμένετε μην κλείνετε, τα παιδιά μου, τα δικά μου, τον Βασίλη τον Καραμπάση, τον Βαλάντη τον Καπίτσα, τον Γιώργο τον Καλόγυρο, τον αγαπημένο Δημήτρη Στέφο, τον Μιχάλη τον Φατέκα. Το Μιχάλη το Φατέκα που είναι στο control room του Βόλου, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 6 παρα 10, πάντα εδώ στη τηλεόραση του Άστρα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Αλλάξω
πήρες άλλη αγκαλιά. Θα φύγω να γλιτώσω από το σαβασανά. Άντε θα αλλάξω γειτονιά, πήρες άλλη αγκαλιά. Θα φύγω να γλιτώσω από το σαβασανά. Αλλάξω για να σε ξεχάσω, να μη θυμάμαι εσένα αγάπη μου παλιά. Ωρε θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω απ' τα παλιά, να μη θυμάμαι εσένα αγάπη μου παλιά.